Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Πάρη, γεια σου Αντώνη. Α, τι ωραία. Λοιπόν, καταρχάς το σημερινό επεισόδιο είναι πολύ έτσι δυνατό στην καρδιά μου για δύο βασικούς λόγους. Καταρχάς μετά από 17 μέρες βγήκα από το σπίτι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ καλή φάση. Και κατά δεύτερον έχουμε καλεσμένο τον Πάνο, ο οποίος είναι συχνός σχολιαστής των επεισοδίων. Ακριβώς. Οπότε... Έχω ταυτιστεί και σε έχω μακριά. Ναι, μακριά. Σε έχω μακριά γιατί καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να σε έχω κοντά. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά καταλαβαίνεις. ναι. Λοιπόν, είμαι σχολιαστής, είναι γεγονός. Θέλω να πάρουμε τα επεισόδια ένα-ένα και για κάθε επεισόδιο να σας λέω κάτι. Να κάνουμε commentary. Ναι, γάμο, το δεν έχετε ένα κατάλογο. Αυτό λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε πει ότι θα το κάνουμε με το Γεράσιμο, το είπαμε. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε on camera, αλλά έχουμε πει ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε commentary σε ένα παλιό επεισόδιο δύο χρόνια μετά. Αυτό. Οπότε, το έχουμε πει on camera αυτό. Το έχουμε πει on camera αυτό, δεν θυμόμουν, αλλά ήταν on ή off. Οπότε ναι, θα γίνει και αυτό. Θέλω, οπωσδήποτε, το θέλω πολύ. Θα γίνει μικρή κουβέντα επαναλήψη, σαν το έχετε δει και λένε. Ναι, στα μεσημέρια και στον αγένα. Λοιπόν, έχετε αγγίξει πράγματα για την εργασία. Έχετε αγγίξει πράγματα που είναι και μάλιστα το ελληνικό γίγνεσθε τη εργασία. Έχει, πώς το λένε, υποεπιλογές από κάτω. Ανοίγει και περιμένει το μενού, ξέρει, σου βγάλει 5 επιλογές και σου βγάζει 14. Α πούμε και λε, ω Χριστέ. Έχετε πιάσει την εργασία, έχετε πιάσει το εκπαιδευτικό. Από τη μεριά του εμπορικού κομμάτιου, δηλαδή τελικά και πόσο χρήσιμος είσαι όταν βγαίνεις από ένα πανεπιστήμιο και πόσο αυτό το πανεπιστήμιο, τι εφόδια σου έχει δώσει και πώς θα προχωρήσεις και αυτό. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρήσιμος όταν βγαίνεις από το πανεπιστήμιο. Πρέπει να βγω πρώτα. Δεν θες να ακούσεις την άποψή μου καθόλου, ούτε κανένας άλλος. Λοιπόν, εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω, λοιπόν, να το ξεκινήσουμε σωστά. Θες να μας πεις λίγα πράγματα για το πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, με τι έχεις κοντή, ώστε να το πιάσουμε από εκεί πέρα και μετά νομίζω ότι έχω μεγάλη λίστα. Λοιπόν, είμαι προγραμματιστής για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι, από το 1990. Οκ. Ναι, το 1990. Βέβαια, προγραμματιστής αεραστεχνικά, προσαρμοστής, αλλά όχι για δικές μου δουλειές, δηλαδή δούλευα, βοηθούσα στο ΤΕΙ που σπούδαζα κιόλας, το οποίο ποτέ δεν τελείωσα. Α, τι ωραία. Είσαι drop-out. Είμαι drop-out τρελό. Έλα ρε, okay. Και drop-out με μια πικρία στο τέλος, δηλαδή γιατί δεν έκανα drop-out. Όχι από δικιά μου επιλογή, αλλά ήταν πολύ... Μου άφησε έτσι ένα πολύ άσχημο συνέστημα όλο αυτό. Είμαι Linuxάς από τότε που πραγματικά υπήρχε το Linux, δηλαδή ο πρώτος κέρδος ήταν... Όχι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε ο πρώτος μου κέρδος ήταν το 085 σε Debian και μετά Slackware 088 που ήταν 27 δισκέτες το ένα, 29 δισκέτες το άλλο, 3,5. Τι λέει, ρε. Οι οποίες για να τις βάλεις να παίξουν, κυρίως άμα έφτανε στην 26η και ακούγες πρέπει να είναι μεγάλη ήττα. Σου έχει CRC error, ήθελες να πεθάνεις απλά, ήθελες εκείνη την ώρα, ξέρεις, να έρθουν να σε πάρουν, ας πούμε. Ναι, ξεκίνησα με αυτά, εντάξει πήγα φαντάρος, γύρισα, έχω εργαστεί από τότε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τέτοια, είχα φύγει στη Φιλανδία και από διάστημα γύρισα. Αυτά πριν το 2000. Μετά το 2000 ήταν η πορεία μου στους ISP και στα τέτοια, οπότε ξεκίνησα, ήμουν Ελλάς Online από το 99. Δούλευα σε ένα περίφημο πρόγραμμα που λεγόταν Curbus, που ήταν το... Curbus? Ναι, ήταν το User Management System, τέλος πάντων, της Ελλάς Online, το οποίο ήταν γραμμένο σε C και C++, ήταν CGI's. Wow. Πολύ χαρκορίλα, σε μεγάλα συστήματα, το φαντάσου εκείνη την εποχή, ας πούμε, τα συστήματα να είναι... Το 2005 Vivendi, ISP πάλι, και μετά από εκεί το χάος. Δηλαδή μετά ήταν πολλές, δούλεψα για ένα διάστημα σε Maritime Industry, όπου έκανα software .NET για... Α, γλώσσα προγραμματισμού άστοτο, δηλαδή μετράω επαγγελματικά 14. Από τη στιγμή που χάσει και το μέτρημα και πολλές φορές προγραμματίζω σε λάθος γλώσσες. Έχει συμβεί αυτό, είναι αληθινό γεγονός. Έχω γράψει κώδικα. Τον έχω σώσει με λάθος extension. Ε,
όχι ότι το extension θα παίζει κανένα ρόλο και προσπαθούσα να το compilάρω. Και δεν έπαιζε. Και, αλλά το compilάρισα κάπως έτσι, δηλαδή. Ελά, και κάτι έκανα. Ελά, και κάτι έκανα. και σε κάποια φάση γυρίζω και λέω. Ναι, όχι, δεν θα compilάρω. Αλλά πώς σίγουρα να κάνει compile, γιατί δεν είχα δει τι έγραφα έτσι. Okay. Έχω περάσει από Django, μου θυμίζει πάρα πολλά. Κυρίως από το πολύ νωρί Django. Όταν... Ένα ή πριν το ένα. Ένα. Okay. Και το χρησιμοποίησα κιόλα. Το είχα χρησιμοποιήσει στη Vivaldi για, το billing, για ένα κομμάτι του billing συστήματος που είχε. Σοβαρέ. Ναι. Okay. Το οποίο Django κατάπινε τότε τα δεδομένα σαν να μην υπάρχει αύριο. Πολύ καλό. Δηλαδή, παρόλο παιδί μου που ήταν πολύ στα πολύ αρχικά του στάδια και για κανένα λόγο για τη δουλειά που το χρησιμοποίησα, παρόλα αυτά. Ευτυχώς. Ευτυχώς, αλλά έχει αυτό το μαγικό admin interface, παιδί μου, το οποίο το έκανα απίστευτα abuse. Ναι. Εντάξει, ήταν μια χαρά. Δούλεψαν όλα κομπλέ. Ναι. Είναι φοβερό το πόσο. Το τι παπάδες μπορείς να κάνεις κάνοντας abuse το admin interface του Django. Είναι φανταστικό. Ναι. Και τι άλλο. Τι... Είχα να πιάσω και Python από τότε. Την πιάνω τώρα ξανά την Python. Okay. Γιατί στη δουλειά που είμαι contractor αυτή τη στιγμή χρειάζεται να δουλεύω Python. Στο ενδιάμεσο λοιπόν ήμασταν C και C++. Λίγο Perl αισθάνομαι θα έχει πέρα, μετά, σίγουρα έχει λίγο Perl. Περίμενε, όχι, όχι, Perl δεν έχω πιάσει. Okay. Perl δεν έχω πιάσει, αλλά είχα άνθρωπο που έκανε την Perl ό,τι ήθελε, οπότε δεν με ενδιαφέρει, τον Άγγελο τον Γεωργίου. Λοιπόν, τον λέει και Perl άνθρωπο. Να. λοιπόν, τι άλλο, για να το πάμε σωστά, Python, Java, .NET, C Sharp, Java, Ruby, JavaScript, JavaScript να λέμε Node, έτσι, yeah. JavaScript, Node. Αυτές τώρα είναι καθαρά επαγγελματικές. Έχουμε τώρα από το JVM κάτι closure, ναι. Κάτι τέτοιο. Αυτό κάτι... ήταν, αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, ναι, αν έχεις γράψει τέτοιο. Έχεις γράψει καθόλου ερλαγκογλώσσες, τύπου Elixir, τέτοια πράγματα. Ξεκίνησα να παίζω λίγο με την Elixir, όχι επαγγελματικά όμως, γιατί εκείνη την εποχή που ξεκίνησα να παίζω με την Elixir δεν την ενδιέφερε κανένα να παίξει με την Elixir. Ναι. Όταν τον ενδιέφερε κάποιον να παίξει με την Elixir, δεν με ενδιέφερε εμένα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι είσαι επαγγελματίας προγραμματιστής από το 90. Απαγγελματίας είμαι βασικά με τιμολόγια, νομίζω 92. Ωραία, το μας κάνει, είσαι εν ολίγης 30 χρόνια επαγγελματίας προγραμματιστής και έχεις γράψει 14 γλώσσες, είπες, anyway, πολλές τελευταία γλώσσες. Φορά που, δηλαδή άμα βάλουμε και τις assembly και όλες τις άλλες σαχλαμάρες, είναι πολλές. Οπότε, εγώ θέλω να κάνω το εξής. Έχεις γράψει επαγγελματικά assembly. Επαγγελματικά assembly προσπάθησα να... λοιπόν, αυτό το γελίο ήταν ένα contract το οποίο πραγματικά απέτυχε παταγωδός, γιατί ήταν ένας driver, ο οποίος ήταν... Έπρεπε να γίνει τις assembly βασικά και να βγάλουμε ένα κομμάτι του driver. Γιατί αρχιτεκτονική ήταν. Ήταν Intel αρχιτεκτονική, αλλά... όπως καταλαβαίνεις, επειδή αυτό ήταν, το πήρα, παιδιά δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, έτσι, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Έχω κάνει assembly, δηλαδή έχω σπουδάσει assembly. Έχω κάνει assembly, γιατί ουσιαστικά το που ήμουν ήταν εταιρεία αυτοματισμού, οπότε ουσιαστικά κάναμε microcontrollers και τέτοια, κάναμε assembly σχετικά αρκετή, δηλαδή είχαμε, όχι 852 και κάτι τέτοια, όχι... Όχι, 85 είναι πιο μετά που κάναμε εμείς, 86. 86 κάναμε εμείς, και έχουμε κάνει 85. Νομίζω, όχι, μπάνε μαλακίες. Δεν ξέρω αν έκανα. Είχα διαβάσει και 86 assembly, γιατί ήθελα να φτιάχνω παιχνίδια και αυτό είναι και το δεύτερό μου επάγγελμα ουσιαστικά. Okay. Αλλά δεν, το οποίο δεν, το παιχνίδι αυτό έγινε, έχει σαν το Φιλτ Σάρτας, πάμε παρακάτω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. Και προσπαθούσα να το λύσω με τις assembler, να το βγάλω δηλαδή, να δω τον κώδικα, τι κάνει. Να κάνεις debug assembly code, όχι απλά να γράψεις. Όχι, όχι, ναι, γιατί έπρεπε να γιατί δεν υπήρχε όσος κώδικας, δεν ήταν ότι ήταν κλόπι, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο, απλά αυτό ήταν ένα module που έπρεπε να το χρησιμοποιηθεί και δεν υπήρχε documentation καθόλου, δεν υπήρχε... Wow. Ξέρεις, δηλαδή ήταν assist, πάρ' το και παίχτε. Εντάξει, το πήρα. Και στα instructions εκεί, ρε παιδί μου, και τρέχα. Και πρέπει να μπει μέσα και να δει που κάνει jump, τι κάνει jump, γιατί κάνει jump. Okay. Και τέτοια. Ναι, αν είναι σκληρό. Long ή short. Σκληρό. Σκληρό. Wow. Ναι. Λοιπόν, το επαναφέρω εγώ το ερώτημα γιατί θέλω να το κάνω. Κάντο, κάντο. Λοιπόν, ύστερα από 30 χρόνια δουλειά συν τόσε γλώσσε προγραμματισμού. Έχω ξεκινήσει από τα 10.
Πόσο τέτοιο. Από το 92. Ναι, άρα τα 10. Το μικρόβιο είναι από το 84. Άρα τα 10. Πόση σημασία έχει για κάποιον ο οποίος θέλει τώρα να γίνει προγραμματιστής ή η γλώσσα προγραμματισμού που θα επιλέξει, κάτι γνώμη σου, πόση σημασία έχει? Η γλώσσα προγραμματισμού που θα επιλέξει είναι βασικά basic. Όχι, δεν είναι η γλώσσα basic. Basic ξεκινάγανε όλοι γιατί πραγματικά πιστεύανε ότι αυτή ήταν η πιο εύκολη γλώσσα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Όχι, ό,τι σας βολεύει. Ό,τι σας βολεύει. Θες να ξεκινήσεις με assembly, ξεκίνα με assembly. Έχω δει ανθρώπους που γράφουν, ξέρω εγώ, ξεκινάνε ας πούμε με μία γλώσσα προγραμματισμού, γράφουν, η πρώτη γλώσσα είναι, ξέρω εγώ, Rust. Rust είναι γλώσσα. Ναι, πιτσιρικάδες. Που ξεκινήσει κολλημένοι, ξεκινήσανε από το σπίτι τους και παίζανε, είναι πιτσιρικάς 17 χρονών και παίζε Rust. Okay. Rust τον άνθρωπο, wow. Τον έχω δει σε meetup. Έτσι. Okay. Δεν ήταν επαγγελματίας, ξέρω εγώ, αλλά ήταν Rust. Okay. Rust, Rust. Τον είδα, έγραφε σαν να μην υπάρχει αύριο. Okay. Εντάξει, δεν ξέρω αν είχε ADHD. Ναι. Αυτό, ποτέ δεν θα το πω σωστά. Ναι. Συγγνώμη για αυτούς που το έχουν, αλλά τέλος πάντων δεν. Είναι όπως και αυτό που έχεις, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το πεις. Αλλά, δηλαδή, ό,τι γουστάρεις. Τώρα, αν έχεις κάποιο στόχο, δηλαδή αν περιμένεις αυτή η γλώσσα να σου δώσει κάτι, πίσω. Επαγγελματικά εννοείς. Επαγγελματικά στο να καταλάβεις, δηλαδή γιατί έχουμε γλώσσες που είναι ψηλά στη μηχανή και γλώσσες που είναι χαμηλά στη μηχανή. Mm-hmm. Έτσι. Άμα θες να πλησιάσεις τη μηχανή πολύ, εντάξει, μπορεί να δουλέψεις δηλαδή, με Python που λέω λόγος, αλλά εντάξει. Μόνο Node για γλώσσα κοντά στη μηχανή. Ναι. Αλλά εντάξει. Ποιάσε μια άλλη που θα σου δώσει πιο πολύ πληροφορία. Δηλαδή, Python, ρε παιδί μου, θα πρέπει να βουτήξει. Θα πρέπει να σηκώσει τα μάτια για να πει παιδιά, ναι, και είναι ευκαιρία να τη σηκώσει γιατί έχω υδρό. Θα με βοηθήσει, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ότι αν παίξει με Arduino, ας πούμε, Python υπάρχει και με το Arduino παίζει Python πρακτικά, έτσι. Αλλά. Ναι, αλλά. Αλλά δεν είναι, δεν την πιάνει τη μηχανή, έτσι. Κοίτα, όσο πα και πιο χαμηλά, αναγκαστικά το runtime δεν μπορεί να είναι μεγάλο ποσοστό. Τη διαθέσιμη μνήμη. Δηλαδή είναι και λίγο θέμα. Αν πάμε για μικρό controllers. Εντάξει, προφανώς θα πάμε σε κάτι τύπου Raspberry Pi, βλέπουμε έχουν 4 GB RAM. Ναι, αυτά τρέχουν πάνω κανονικά. Έχει τρέχει ό,τι θες, αλλά αν πας πιο χαμηλά. Λέω ρε παιδί μου, απλά τι να ξεκινήσει. Δεν θα προτείνω κάποια γιατί είναι λίγο σαχλαμάρα να προτείνω κάποια. Δηλαδή Python είχε φτιαχτεί για παράδειγμα για να μάθει προγραμματισμό. Πρώτα ήταν στο Άμστερνταμ που ήταν, νομίζω στην Ολλανδία. Ήταν η Α, η Β και μετά ήταν η Python που δεν πήγε. Νομίζω η λογική είναι να ήταν ένα λίγο πιο programmable bus, ας το πούμε. Αυτή ήταν η αρχή. Και ότι ξέρεις, θα τρέχω κάποιες εντολές, ρε παιδί μου, αλλά λίγο καλύτερα από το bus. Γνώρισα τον έναν τους δύο που δουλεύαν στην Python στο Άμστερνταμ. Έναν τρελό μαθηματικό, δεν θυμάμαι το όνομα του. Όχι τον Γκίντο. Όχι τον Γκίντο, όχι. Τον Γκίντο, όχι, δεν τον γνώρισα. Αλλά ήταν φοβερή εμπειρία, ήταν mind-blowing. Για πες, τι έκανε mind-blowing την εμπειρία? Η οπτική του γωνία όχι στον προγραμματισμό μόνο και στο γλώσσο προγραμματισμό, αλλά και στις υπηρεσίες και στο πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα στο ακαδημαϊκό επίπεδο, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρό, δεν είναι μεγάλη κουβέντα, δηλαδή τα περισσότερα που θυμάμαι είναι ότι απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση ο άνθρωπος. Δηλαδή, τα πιάσε, τα αγκάλιασε όλα, ξέρεις, πολύ γενικευμένα. Είχε μια ωραία. Είχε ένα extraction στο κομμάτι. Ναι, είχε ένα πολύ ωραία από τη γωνία. Που μπορεί να μην γίνει, μπορεί να είναι πρώτη πραγματικότητα, έτσι. Αλλά. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Οκ. Εντάξει, θεωρώ ότι για να φτάσει σημείο να δουλέψει, να φτιάξει μια γλώσσα, πρέπει να δουλεύει και το μυαλό σε διαφορετικές συχνότητες. Δηλαδή, νομίζω ότι. Ναι, δεν ξέρω. Ήταν. Και πολύ απλός ο μεταξύ άνθρωπος, δηλαδή αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχω όσους ανθρώπους γνωρίζω που είναι, έχω γνωρίσει τυχαία τελείως χωρίς να το επιδιώξω ανθρώπους που ήταν, που είναι μεγάλα ονόματα, στους οποίους δεν τους θυμάμαι τα ονόματά τους, συγγνώμη. Είναι αλήθεια δεν τους θυμάμαι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε είναι ο τάδε, είναι αυτόν, είναι εκείνον. Εκτός από τον Benevolent Dictator of Life, ας πούμε, το Guido, θυμάμαι ελάχιστους από τη σφαίρα. Γενικότερα η μνήμη μου έχει κρασάρει χρόνια τώρα. Είναι χρήσιμη στο software η μνήμη?
Όχι πια. Όχι της μηχανής, η δικιά σου, ρε παιδί. Όχι πια, όχι καθόλου δεν είναι. Καθόλου. Γιατί παλιά ήταν παραπάνω. Κοίτα, όταν ξεκίνησα μέχρι το 99 για να κάνεις προγραμματισμό, για να μπορείς να γράψεις ένα κώδικα της προκοπής ή τουλάχιστον να αντιγράψεις ένα κώδικα της προκοπής, έπρεπε να ανοίξεις ένα κώδικα που έχει γραφεί. Mm-hmm. Και εκεί ήταν που βοήθησε πάρα πολύ το Linux. Αυτό δηλαδή, εγώ δεν είμαι Linux advocate πρώτα απ' όλα και ας λένε ότι θέλω. Δηλαδή, δεν είμαι γενικό. Μ' αρέσει το open source, ναι, μεν, και έκανε επίσης τη δουλειά που έπρεπε να κάνει μέσα στο. Μέσα αυτή την επανάσταση που ζήσαμε. Mm-hmm. Και του δίνω τα εύσημα γι' αυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μαζί με το open source και με τον τρόπο με τον οποίο δομείται, μπαίνουν και πολλά πράγματα τα οποία δεν θες. Πολλά πράγματα τα οποία επαγγελματικά μπορεί να τα δεις και να πεις. Εντάξει. Δεν θα πω ούτε ότι είναι τέλειο, όπως θα πούνε κάποιοι που είναι άδοκες και ας με κράξουν, ούτε ότι είναι κακό. Εντάξει. Θα πω ότι απλά έχει πάρει μια διαδρομή. Η οποία είναι αυτή που είναι, αυτή που θα, έπρεπε να, που θα έπαιρνε έτσι κι αλλιώς. Με mm-hmm. τη δομή και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, το open source το φτιάχνουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν ουσιαστικά τις περισσότερες φορές, στον ελεύθερο του χρόνο, γιατί το γουστάρουν. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Και αυτό επίσης είναι και καλό και κακό. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά είναι και καλά και κακά. Μπορεί να βρει και αντιτικά και θετικά, βέβαια. Νομίζω ότι ξεκίνησε πιο πολύ ότι το Linux μπορούσε να διαβάσει κώδικα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, συγγνώμη, είπα λαγοδρομό, ε. Όχι, ναι, όχι, δεν είναι. Το έχω αυτό, ναι, δεν είναι. Θα φύγουμε, θα πάμε αλλού. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, άλλο. Λοιπόν, ναι, όταν ήθελες λοιπόν να καταλάβεις πώς δουλεύει ένα server process mm-hmm. Σε UNIXOIDES, μπορείς να ανοίξεις, εγώ, τότε το κώδικα της MiniSQL, να το διαβάσεις, που την είχε φτιάξει κάποιος Σουηδός, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι το όνομά του πάλι, αλλά τέλος πάντων και να διαβάσεις και να δεις πώς ανοίγει, ρε παιδί μου, πώς δουλεύει με το network, πώς παίζει με τα processes και να καταλάβεις, α, έτσι δουλεύει, αυτό, άρα μπορώ να φτιάξω παρόμοιο αν θέλω να φτιάξω ένα network service. Okay. Δεν είχες το Google τότε, δεν είχες καν ίντερνετ. Οπότε. Απλά, ναι. Οπότε αυτό, wow. Αυτό ήταν ο τυφλοσούρτη σου. Έτσι έμαθα να προγραμματίζω. Mm-hmm. Okay. Έμαθα να προγραμματίζω, δηλαδή πρακτικά από το 93, ας το πούμε έτσι. Έμαθα να προγραμματίζω με την έννοια του να καταλαβαίνω τον κώδικα όπως πρέπει πραγματικά να είναι, όχι όπως μου το μάθαν και όχι όπως το είχα εγώ φανταστεί. Mm-hmm. Okay. Okay, γιατί υπάρχουν αυτοί οι τρεις. Έτσι, είναι το πώς φαντάζεσαι εσύ ότι θα προγραμματίζεις, είναι το πώς σε διδάσκουν να προγραμματίζεις και πώς τελικά προγραμματίζεις. Το πώς φαντάζεσαι πώς είναι αυτά τα memes τα οποία κάνουν έτσι και βγαίνουν γράμματα στην οθόνη. Ναι, ναι. Και πώς σου έμαθα να προγραμματίζεις. Πώς διδάσκουν. Γιατί δηλαδή, εγώ πήγα τεχνικό λύκειο, ρε παιδί μου, ξεκίνησα τεχνικό λύκειο προγραμματιστής. Okay. Γιατί ήμουν τρελός από το 1984. Το 1984 ο αδερφός του πατέρα μου, τρελαμένος ηλεκτρονικός, ήθελε κάποιος στην οικογένεια τέλος πάντων, ή τέλος πάντων είχε βρει εμένα ως το. Το θύμα. Το θύμα. Όχι, τον αγαπάω πολύ. Και έφερε και ακούμπησε σε τραπέζι απάνω ένα byte περιοδικό τόσο, με το συμπάθειο, τουλάχιστον τόσο το θυμάμαι. Ναι. Το οποίο μάλιστα στο εξώφυλλό του είχε τον υπολογιστή της Apple, το Lisa. Okay. Το οποίο διαφημιζόταν ότι είχε και AI, ότι μπορούσες δηλαδή να γράψεις, είχε ένα software, έξυπνο software, όχι AI, το οποίο μπορούσες να γράψεις κάτι και να σου απαντήσει, να έχεις ένα διάλογο. Okay. Και αυτό το πουλάγε η Apple τέλος πάντων, το Lisa ήταν, που ήταν ο πρόδρομος του Macintosh. Ναι. Το Lisa 2 ήταν αυτό νομίζω. Δεν ξέρω αν είχε και 2, εγώ ένα ξέρω. Όχι, εσύ λες το Apple 2, μάλλον. Νομίζω ότι το Lisa δεν έβγαινε ποτέ και το Lisa 2 ήταν το Lisa. Ah, το... Κάτι, okay. Τώρα ξέρεις. Ναι, δεν έχει πληροφορία που δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ. σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό το ξεκίνησα να το ξεφυλίζω. Και μετά άρχισα να παίρνω το περίφημο ελληνικό περιοδικό το Pixel, το οποίο τότε εκείνη την εποχή είχα από τα πρώτα τεύχη, νομίζω ότι είχα το δεύτερο τεύχος αν θυμάμαι καλά, από τότε ξεκίνησα να το παίρνω ανελιπώς. Και αργότερα υπήρχε και το computer για όλους νομίζω τότε και ένα άλλο περιοδικό, το οποίο αυτό δεν το έπαιρνα γιατί το Pixel κάπως ήταν λίγο πιο... Hardcore, πιο έτσι... Όχι, πιο παιδικό, πιο παιχνιδάδικο, το computer για όλους ήταν πιο σοβαρό. Okay. Και
σταμάτησα να το παίρνω όταν ανακάλυψα ότι πολλά από τα προγράμματα που είχε το Pixel είχαν πάρα πολλά τυπογραφικά λάθη και δεν μπορούσα να τα πληκτρολογήσω σε ένα ZX Spectrum που πειραματιζόμουν. Εννοείς ότι σου δίνανε, ας πούμε, δοκίμασε αυτό φάσουν σαν πρόγραμμα. Ναι. Δεν το είχε τρέξει κάποιος πριν. Όχι, δεν ξέρω. Κοίτα, φαινόταν ότι... Okay. Μπορεί να είναι άλλες εκδόσεις, δεν ξέρεις τι... Είχε πολλά πικ και ποκ, ρε φίλε. Και άμα έκανες λάθος σε ένα νούμερο, αυτό που έβγαινε ήταν μια πατάτα και μισή. Επίσης είχε πολλές πατάτες. Όχι αυτό το περιοδικό, γενικότερα τα περιοδικά. Γιατί έχουν και άλλα περιοδικά που είχαν κώδικα μέσα, που τον αντέγραφες. Που πολλές φορές είχαν τα images, επειδή πως καταλαβαίνεις πώς θα ζωγραφίσεις κάτι. Τότε παίζεις με τα... Ανάβω το beat αυτό το χρώμα, το σβήνω. Έγραφε σε μια συγκεκριμένη θέση μνήμης. Το διφύο είναι στο beat. Το διφύο, ναι. Το διφύο. Και το αναβόσβηνε τέλος πάντων, ή το αναβόσβηνε σε loop, αν ήθελες να το κάνεις να παίζει. Έκανες διάφορα τέτοια. Και έτσι μου μπήκε και το μικρόβιο με το video game. Okay. Οπότε τι γινόταν, έπρεπε να κάνεις debug μετά, έβλεπες αυτό που φτιάχνες και δεν ήταν αυτό που περίμενες. Πρέπει να κάνεις debug. Τον κώδικα που έγραφε, πώς καταλαβαίνεις, δεν είχαμε editors. Έτσι. Έπρεπε να ξέρεις ποια γραμμή είναι ο κώδικας, να πας και να κάνεις την τάδε γραμμή. Okay. Not the good. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ζήσει με τόσο πολύ... Τυχερός άνθρωπος. Τυχερός. Θα είσαι πολύ, θα νιώσεις. Δεν έχω να λέω τις ωραίες ιστορίες. Αυτοί που εντωμεταξύ διαφημίζουν, αυτοί που ροροπολούν εκείνη την εποχή, για μένα που την έχω ζήσει, ναι. Δεν θα πω ότι είναι, ξέρεις, εποχή που μου λείπει. Μου λείπει η αθωότητά του. Μου λείπει η αθωότητα του ότι... αλλά αυτή την αθωότητα την είχα γιατί ήμουν και παιδί, έτσι. Δηλαδή, ή τουλάχιστον ήμουνα teenager, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, δεν την είχα γιατί πιο πολύ... γιατί ήταν υπολογιστής έτσι. Ο υπολογιστής νομίζω σήμερα δίνει πολύ περισσότερα εφόδια. Ναι. Όχι, εγώ συμφωνώ. Είναι το αυτό της αθωότητας νομίζω ότι είναι πιο πολύ. Δηλαδή, πλέον η αλήθεια είναι ότι έχεις περισσότερο χρόνο να ασχοληθείς με πιο ουσιαστικά πράγματα από το να πηγαίνεις και να ψάχνεις, παιδί μου, που έσκασε αυτό, σε ποια γραμμή, οτιδήποτε. Ναι. Αν και νομίζω ότι το καλό με το ότι και εμείς έχουμε κάνει low level πράγματα. Λόγω σχολής η αλήθεια είναι. Πιο πολύ σου δίνει, θεωρώ, μια καλύτερη οπτική του πώς δουλεύει το πράγμα. Αυτό είναι το μόνο που εγώ θα πω που ίσως βλέπω καινούργιοι προγραμματιστές έχουν. Λιγότερο. Δηλαδή για μας νομίζω η μηχανή είναι λιγότερο black box ναι. από ότι είναι για αρκετό καινούριο κόσμο. Το οποίο βέβαια ίσως είναι και επόμενο και να μην είναι λάθος. Αλλά νομίζω ότι βοηθάει λίγο αυτό, δεν ξέρω. Ναι, άμα δεν σε έχουν σκίσει εκεί πέρα και να σου πούνε φτιάξε ένα αλγόριθμο ο οποίος έχει κάψε μνήμη και κάψε χρόνο. Δεν είναι ότι θα τον ξαναφτιάξεις ποτέ, απλά νιώθεις γιατί έχει σημασία να πάρεις μια καλύτερη υλοποίηση έτσι, που είναι ένα ναι, πρόβλημα. Έτσι. Δεν είναι ότι θα τον ξαναγράψεις. Όχι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι σε βάζει σε έναν τρόπο σκέψη που να πεις έχει σημασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει σημασία να πάρω το Α ή το Β. Ή έχει σημασία να το πάρω τη φορά που έχω πολύ ντάτο ή τη φορά που να μην το χρησιμοποιήσω άμα είναι απλά, ξέρεις, κάνουν ένα string 20 χαρακτήρων reverse. Δεν χρειάζεται κάτω, ξέρεις. Αυτό που πολλά παιδιά με ρωτάνε μερικές φορές όταν ξεκινάνε να μαθαίνουν. Γιατί με πλησιάζει ο κόσμο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ξεκινήσαμε αυτό. Να ξεκινήσω να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Μπαίνουν σε κάποιες πλατφόρμες που μαθαίνουν προγραμματισμό. Και μου λένε αυτό είναι χρήσιμο, ας πούμε, θα το χρησιμοποιήσω πουθενά. Και τους λέω, παιδιά, μάλλον όχι. Καθόλου. Δεν έχει καμία σχέση ο προγραμματισμό με αυτό που θα κάνετε τελικά. Εκτός αν κάνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις να τα λύνεις απ' έξω, όπως ενδεχομένως πολλές φορές εξετάζονται και ενδεχομένως σε αυτό να αναφέρεσαι στο πώς μαθαίνει ο προγραμματισμό, αλλά από την άλλη είναι καλό να καταλαβαίνεις γιατί ενδεχομένως μια άλλη πιο efficient λύση έχει νόημα. Δηλαδή κάπου στη μέση νομίζω είναι η αλήθεια. Όχι, εγώ πιστεύω ότι η διαδρομή είναι που είναι σημαντική. Με ποια είναι το λέω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, τουλάχιστον στη δικιά μας δουλειά, πρέπει να γυρίσουν λίγο ανάποδα στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται. Δηλαδή, να ξεκινήσεις και να κάνεις κάτι το οποίο... Τι να πω, να πω κάτι που είναι δύσκολο για σας, έτσι. Ξεκίνα να γράφεις, ξέρω εγώ, τα γελάσια τώρα, έτσι, Rails. Ξεκίνα να φτιάξεις το site σου σε Rails και μέσα από τα Rails μπες στον κώδικα. Δηλαδή, ξεκίνα να δεις πώς είναι μια...
μια σελίδα. Φάει τα μούτρα σου γιατί δεν επικοινωνεί JavaScript, ξέρω εγώ, με το backend. Φάει τα μούτρα σου με το database, δηλαδή δες αυτό, κάνε λάθη, φόρτωσε τη βάση με δεδομένα που δεν έπρεπε, κατέβασε τη γιατί τα πολλαπλά κλικ θα την κατεβάσουν. Έχω ένα πολύ ωραίο πρόβλημα σε Rails που είχαμε λύσει κάποια στιγμή. Θα ξέρω μετά. Ναι, δεν είπα Rails. Θα μπορούσε οτιδήποτε. Django, ό,τι θες. Θα την πιάσει αυτό. Και αυτό θα ήθελα και εκπαιδευτικά να γινόταν. Δηλαδή να μπει ο. Το debugging, ας πούμε. Να μπει ο μαθητής. Να, και αυτό που φτιάχνει να έχει άμεσο αντίκτυπο με αυτό που θα περιμένει στο τέλος. Γιατί όμως, είναι σημαντικό. Και μετά, αφού το πιάσεις και τον βάλεις μέσα και του δείξεις, ξέρεις τι, τώρα είναι, τελικά αυτό θα κάνεις, okay? Αλλά έλα να σου δείξω τώρα τι συμβαίνει με τη βάση. Okay? Έλα εδώ, ξέρεις, πάρω το χεράκι. Έλα εδώ. Λοιπόν, η βάση δουλεύει έτσι και δουλεύει έτσι γι' αυτό και αυτό το λόγο. Και μάλιστα, και μπορεί να πας πολύ χαμηλά, κυρίως και τις βάσεις, γιατί έχεις και asset και μπορεί να κατέβεις πολύ χαμηλά στις τεχνοτροπίες. Okay? Το πώς από τα δίκτυα μέχρι το πώς δουλεύει ο δίσκος. Mm-hmm. Ωραία. Και να κάτσεις να το εξηγήσεις εκεί λεπτομέρεια. Και πεις, τι, τώρα αυτό που φτιάξεις όλο, ωραία, τώρα που το είδες και το πιάσεις στα χεράκια σου, δουλεύει έτσι. Mm. Έλα να σου δείξω. Απλά δηλαδή πρέπει να του δώσει πρώτα τη μεγάλη εικόνα, εννοείς, να καταλάβει πού θέλει να καταλήξει και μετά να καταλάβει γιατί κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα και πρέπει να κάνει διαφορετικά. Γιατί είναι σαν να είσαι μηχανικός, ρε παιδί μου, αυτοκινήτων και να μην έχεις οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο και να σου πει: Ελά, σου δείξω πώς φτιάχνει το αυτοκίνητο. Μια βίδα, ξέρω εγώ. Ναι, ή πώς ακόμα πώς φτιάχνει μια βίδα και κάποια στιγμή θα καταλάβει. Θα το οδηγήσει το ρημάδι. Μέχρι τότε όμως. Μπράβο, αλλά ποια είναι η φάση. Δεν θα καταλάβει ποτέ, δηλαδή θα μπει ποτέ. Αυτό το συνδετικό κρίκο που τον χρειάζεσαι και πού πρέπει, δηλαδή, το είχε πει κάποια στιγμή ο Πάρης αυτό, πού θα πρέπει να κατέβεις χαμηλά και να πεις εδώ θα το αναλύσω αυτό και πού θα το αφήσεις αφαιρετικό πιο ψηλά και θα πεις αυτό δεν χρειάζεται τόσο πολύ η ανάλυση. Δεν θυμάμαι να το λέω, εγώ θυμάμαι, αυτό θυμάμαι και το έχεις πει. Μπορεί να το έχει πει ακριβώς έτσι αυτό. Ναι, κατάλαβα τι λες. Όχι, το πιστεύω αυτό που λες. Απλώς δεν θυμάμαι να το λέω. Ναι. Αυτό το οποίο. Εγώ βάλα παλαμάκια. Τι να πει. Κάτι πήγε να πει. Εγώ πήγα να πω ότι για μένα, ας πούμε, η στιγμή που έκανε κλικ ο προγραμματισμός, γιατί πάντα μου άρεσαν οι υπολογιστές. Από μικρός ήμουν τυχερός και είχαμε σπίτι και εσύ. Όχι, ξέρεις. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο ξέρεις. Το λέμε όλοι έτσι. Windows 95 βέβαια. Δηλαδή ξέρεις, υπήρχε ρε παιδί μου ένα user interface. Έπαιζα, ναι. Και εντάξει, μοντεμάκι. Δεν ήμουν ADSL, ρε παιδί μου, ήμουν πιο πριν, αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, δεν πάω πιο πίσω. Πάντα μου άρεσαν οι υπολογιστές, αλλά η στιγμή που έκανε κλικ είναι ότι βλέπω να τρέχει ένα πρόγραμμα. Τράφαμε Pascal το πρώτο εξάμεινο. Έτσι, έπως. Λέω, wow, ξέρεις, μπορώ αυτό το πράγμα να του πω εγώ τι να κάνει. Δεν το χρησιμοποιώ μόνο, οπότε ήταν το πρώτο τέτοιο. Και πραγματικά έκανα κλικ όταν έκανε την πρώτη μου Android εφαρμογή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Τώρα πήρα κώδικα Java, δεν είχα ιδέα από Java. Κάπως stitch από εδώ, από εκεί, copy-paste, stack overflow, ό,τι έβρισκα και βγαίνει κάτι και τρέχει και το βλέπω στο κινητό μου. Yeah. Εκείνη τη στιγμή που κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα μπορώ εγώ να το προγραμματίσω με όποιον τρόπο θέλω εγώ, λέω αυτό μου αρέσει. Yeah, αυτό. Εκεί ήταν δηλαδή η στιγμή που με έκανε το κλικ. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, ότι είναι σημαντικό να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Προφανώς δεν θέλω ούτε καν εγώ να δω τον κώδικα μου τότε. Ναι, όχι, δεν έχει σημασία. Μα ποτέ δεν θες να δεις τον κώδικα σου. Ειλικρινά σου μιλάω και τον κώδικα που έγραψα πέρυσι δεν θέλω να τον δω, ειλικρινά. Όχι γιατί είναι κακός κώδικας, έτσι. Αλλά σίγουρα κάτι θα έχω να πω. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Σίγουρα θα έχω κάτι να πω. Δηλαδή, ο developer για μένα, ο οποίος θα είναι rest assured ότι ξέρεις τι, εγώ το φτιάξα αυτό τώρα, δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ. Εγώ έρχομαι από τη λογική του θα σπάσει πάντα. Ναι. Okay. Εγώ σου λέω, σου μπορώ να σου υπογράψω ότι ό,τι έχει στήσει θα καταστραφεί όλες με το όταν κάνεις deploy. Ναι. Πολλές φορές. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο, δεν ξέρω τι είναι, του. Νομίζω λέγεται Adam Wiggins, αυτός ήταν CTO στο Heroku και στους co-founders, το οποίο λέγεται. Είναι γύρω από το λέει software erosion αυτός, δηλαδή πώς αρχίζει και σαπίζει το software, έστω ότι εσύ το είσαι εκεί. Και είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ρε παιδί μου, θα το φάει η εντροπία, αν δεν κάνεις κάτι στην καλύτερη. Yeah. Δηλαδή θα κάνουν update τα πάντα και εν τέλει θα σου ψολίδει και θα σκάσει αυτό το πράγμα. Yeah. Γιατί αυτό πάντα είναι σε ένα περιβάλλον, ποτέ δεν είναι. Αν δεν είναι κάποιο εντελώς κλειστό σύστημα, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ένα ATM. Έτσι. Ένα, ξέρω εγώ, ένα τηλεκοντρόλ για το condition. Yeah. Που είναι εντελώς κλειστό σύστημα. Ακριβώς. Γιατί έχει αυτό software. Που και αυτό, ρε παιδί μου,
άμα το δεις ένα πολύ μεγάλο abstract, κάποια στιγμή τελείωσε. Ναι, όντως, τα πάντα θα σκάσουν κάποια στιγμή. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου ήρθε τώρα ενώ μιλούσες και σκέφτηκα ότι θα ήταν κρίσιμο να μπει στα πανεπιστήμια στο πώς διδάσκουν software, είναι το να διαβάζεις κώδικα. Αυτό, ναι. Αυτό και θα σου πω γιατί και τι πιστεύω θα μπορούσε να γίνει. Πρώτον, επειδή πλέον, ειδικά Python, μπορώ να διαβάσω ό,τι κώδικα θες. Δηλαδή, βασικά μιλάω πάντα σε επίπεδο web, γιατί αν με βάλεις να διαβάσω για TensorFlow και δεν ξέρω εγώ άλλα πράγματα, χριστό, έχει σημασία το vertical. Οπότε, κάτι δεν λειτουργεί στο Django. Μπορώ να δω τον κώδικα του Django, να δω τι πηγαίνει στραβά, και αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε, ξέρεις, fork, το φτιάχνεις, παίρνεις εσύ αυτό. Αυτό πρώτον είναι μια τεράστια ελευθερία. Ναι. Είναι μια ελευθερία. Μπορείς να κάνεις. Έχεις πολύ λιγότερους περιορισμούς. Ναι. Παίρνοντας την ευθύνη πάντα. Το άλλο που σκεφτόμουν είναι ότι ίσως θα ήταν πολύ χρήσιμο στο πανεπιστήμιο. Ξεκινάς μια εργασία και σου λένε, ξέρεις τι, έχεις μια ώρα. Ωραία, τελείωσε η ώρα, τέλεια. Αλλάζετε μεταξύ σας, το πούμε. Υπολογιστές, κώδικα, ναι. Πολύ και συνεχίζει το ένα στο άλλο. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γράψεις κώδικα μόνο για σένα. Ναι. Όσο hardcore και να είσαι, ο κώδικας είναι στο πλαίσιο μιας ομάδας και κάτι το οποίο μάλλον θα γίνει inherit. Δηλαδή, το πιο hardcore πράγμα. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι skill που πρέπει να το έχεις και ολοκληρώνω, συγγνώμη. Ακόμα και στο επίπεδο του σχολείου, κάτι που παλιά διαφωνούσα, αλλά ακόμα διαφωνώ με την εξέταση και όλο αυτό. Η έκθεση, το να γράψεις ελληνικά και καλό κείμενο, ελληνικά, αγγλικά, όταν το χρησιμοποιείς, είναι απαραίτητο. Και να μιλάς, ναι. Εννοείται. Ναι. Και επίσης, πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά το έχεις πει αυτό, αυτό που περιγράφεις, το έχεις ξαναπεί σε άλλο επεισόδιο. Παναλαμβανόμαστε. Ναι, παναλαμβανόμαστε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε. Η επικοινωνία με τον κόσμο. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να δεχτώ το introvert. Και όταν λέω δεν μπορώ να δεχτώ το introvert, όχι το introvert ότι ο άνθρωπος είναι introvert, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Το ότι εγώ τώρα, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σου, εγώ είμαι εγώ και ο υπολογιστής μου και αυτό που έγραψα είναι αυτό που είμαι και πρέπει να το καταπιείς. Καταλαβες. Και δεν θα γράψω τίποτα για αυτό που έχω γράψει και είναι τέλειος ο κωδικός μου και δεν θέλω να μου πείτε τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, είναι ο ισιοποιητών αμνών εκεί, ας πούμε, που είναι ένα ευαίσθητο θέμα, γιατί βέβαια αγγίζει και την ανθρώπινη και τον ανθρώπινη, το ανθρώπινο σάικο, το σάικο, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν προγραμματιστές δουλεύουμε με ανθρώπους, δεν δουλεύουμε με μηχανές, κατά κόρο. Παντού, έτσι, όλα τα επαγγελματία. Απλά θεωρώ ότι επειδή εμείς αλληλεπιδρούμε άμεσα με τη μηχανή, νομίζουμε ότι αυτό είναι το κύριο πράγμα. Είναι, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι. Και όσο μεγαλώνει το software και μεγαλώνει οι πλατφόρμες, τόσο αυτό γίνεται πιο δύσκολο και χρειάζεται περισσότερο. Ναι. Πες. Όχι, όσο σε παρατηρώ, γιατί εγώ μιλάω συνέχεια τώρα και είπα να βγάλω λίγο το σκασμό, οπότε. Α, όχι, εντάξει, για μένα μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου λίγο να μιλήσουμε και για game development, που είναι ένα κομμάτι το οποίο. Α, στο game development. Έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πίστευε με. Όχι για game. Όχι, θα πούμε. Αλλά αυτό που περισσότερο ήθελα να πω γι' αυτό. Όχι γι' αυτό και ήρθα εδώ. Αλλά γι' αυτό που ουσιαστικά δεν συζητιέται πολύ και που δουλεύω. Τα τελευταία 5 χρόνια από τότε που ξεκίνησα, δουλεύω με την Pivotal. Okay. Pivotal είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει το Cloud Foundry, από μια σαν πλατφόρμα στο Cloud και από την άλλη σπρώνει το Spring και βέβαια είναι από πάνω της VMware, που τώρα είναι VMware και τα έχει κάνει σαλάτα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά η Pivotal μετά από, ξέρω εγώ, 20 χρόνια προγραμματιστής, μου έκανε reboot και rewrite. Mm-hmm. Απίστευτο reboot και rewrite που δεν το περίμενα. Okay. Γιατί αυτό? Γιατί είναι opinionated, ρε παιδί μου, μέχρι ideas, αλλά είναι σαν την Golang. Είναι σαν την Python. Pythonic. There is only one way, the right way. Okay, that's it. Τέλος. Ωραίο δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πουλήσεις έτσι όπως είναι. Δηλαδή, πάει να πας στον άλλο για να πεις, ξέρεις τι, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Τέρμα, από εδώ και πέρα δεν το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται, δεν θα έρθει ποτέ μαζί σου. Έτσι. Ναι, εμένα προσωπικά αυτό το λατρεύω γιατί δεν μου αρέσει να παίρνω αποφάσεις. Το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο άλλο επεισόδιο που είχαμε κάνει τέλος πάντων και έχει πολύ τέτοιο. Αλλά είναι τόσο ξεκούραστο το να σου πει κάποιος ότι
μη σπάς το κεφάλι σου με 10 διαφορετικούς τρόπους. Ναι, ναι, ναι. Εμείς το κάνουμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Έχει, δηλαδή, κολλάει και με τα λάπτοπ που λύγεις εσύ για τα στιγμή. Με τον τρόπο που δουλεύεις, σου λέει, κοίταξε να δεις. Εμείς δουλεύουμε έτσι. Είναι αυτός ο τρόπος δουλειάς μας. Okay? Mm. Και τον έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να είμαστε αποδοτικοί, να καταλαβαίνουμε όλοι, να έχουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας στο μεταξύ. Γιατί πρέπει να έχεις και ένα common ground, κάτι που αυτό που λέει sense is not that common, okay? Mm, ναι, ναι, ναι. Το common sense, είναι γιατί πολύ απλά δεν έχεις common ground. Το common sense θέλει και common ground. Okay? Θέλει να έχουμε, όχι κοινές εμπειρίες, αλλά να έχουμε αντιμετωπίσει πάνω κάτω παρόμοια πράγματα, για να έχουμε τις στάθμες εκεί που πρέπει για να φτάσουμε τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Okay? Αν δεν έχουμε κοινό κώδικα επικοινωνίας, δεν μπορούμε να, αυτό το gap που τέλος πάντων που θα είναι πολύ πιο μικρό να το υπερπηδήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να το υπερπηδήσουμε γιατί δεν έχουμε από πού να πιαστούμε. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, η αλήθεια δεν έχω δουλέψει καθόλου με τα εργαλεία αυτά ή το σχολικό σύστημα, να το πω γενικότερα, αλλά γενικά αυτό το. Εντάξει, το there's one way κάποιες φορές γίνεται λίγο abuse. Δηλαδή κάποιες φορές το παρακάνουν κάποιοι στο. Όταν λέμε one way, δεν λέμε one way because I said so. Εντάξει, mm-hmm. Και εκεί είναι που στο πουλάει ωραία. Γιατί mm-hmm. σου λέει, ακόμα και όταν σε βάζει με στο οικοσύστημά της, σου λέει θα κάνουμε ένα dojo. Τι είναι ένα dojo? Ένα dojo είναι, ξέρω εγώ, θα κάτσουμε 8 εβδομάδες, θα πάρουμε το team σου. Okay. Το digital transformation ήταν από τους πρώτους, νομίζω, που το έκανε, που ήταν, έγινε και όρος σαν digital transformation. Δηλαδή, αυτό το κάνω 10 χρόνια, δεν το κάνω τώρα. Mm. Λένε, έλατε 8 εβδομάδες, θα κάνουμε dojo. Ποια είναι η ομάδα που έχει πρόβλημα σε αυτήν την εταιρεία? Εκείνη. Δώστε μου μια ομάδα. Και εμείς θα τους κάνουμε transform και μετά αυτοί θα κάνουν transform τους άλλους. Α, το κάνουν έτσι, οκ. Οκ, πολύ ωραία. Γαμάτο. Πρόσεξε τώρα. Και ξεκινάνε και λένε. Ξεκινάνε δηλαδή από τα πολύ βασικά, από το πώς γράφουμε story. Δηλαδή, πιάνουν το product owner και τον project manager. Τους πιάνουν όλους. Δεν αφήνει κανένα. Δηλαδή, είναι όλοι babysitted. Και ταυτόχρονα. Δουλεύεις σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, παιδιά, ό,τι έχετε, δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο, δεν θα φτιάξουμε κάτι καινούργιο. Ό,τι έχετε, φέρτε αυτά που έχετε, απλώς εμείς θα τα δουλεύουμε. Θα κάνουμε ένα προσωρινό φράχτη, okay. Ας το πούμε έτσι, αλλά όχι σαν ο Σάιλο, ρε παιδί μου, απλά ένα προσωρινό φράχτη, το οποίο ό,τι έρχεται στην ομάδα, θα σας δείξουμε πώς να το κάνετε handle. Αντί να έρχεται χήμα, θα το κάνουμε handle. Το κάνουν έτσι, Και σε 2 μήνες το. Τι γίνεται, τελειώνει τον dojo. Μέχρι για 2 χρόνια που εγώ έπαιζα μπάλα εκεί μέσα, που έπαιξα και στα core κομμάτια. Ήμουν και στο Labs δηλαδή, που ήταν το core κομμάτι. Εσύ ήσουν από τη μεριά της Pivotal που έκανε στον dojo. Εγώ ήμουν από τη μεριά της Engineer Better. Εγώ με προσέλαβε μια εταιρεία που λέγεται Engineer Better, με τους οποίους δουλεύω και τώρα, για να καταλάβεις. Γιατί είναι. Εντάξει, δεν θέλω να αναλύσω πολύ γιατί είναι πολλά στη μέση, αλλά είναι αγαπημένη μου. Okay. Είναι αγαπημένη μου που γίνει πια. Okay. Πολύ δηλαδή, ωραία. Δεν μπορώ να φανταστείς. Οι οποίοι κάνουν. Είναι consultancy. Consultancy. Και δουλεύανε μέσα στο ίδιο γραφείο. Ήμουν δηλαδή στο γραφείο μέσα στην Pivotal. Δηλαδή okay. Το γραφείο μας ήταν. Δεν έβγαινα, ναι. Και μπαίνει αμέσως στον τρόπο δουλειάς τους. Okay. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα κάνεις extreme programming, day one, pair programming, that's it, that's how you do it. Και pair programming, όχι pair programming, ξέρεις, γράφω εγώ τον κώδικα και εσύ κοιτάς, γράφεις εσύ τον κώδικα και εγώ κοιτάω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Είναι και αυτό, δεν υπάρχουν κανόνες, ωραία, είναι σε μια σχέση, είναι πραγματικά σε μια σχέση. Αλλά να έχει νόημα. Σταματάω όταν πρέπει, δεν το κάνω. Ξέρεις, δεν κάνω pair programming 4 ώρες γιατί πεθάνεις. Εντάξει, κάποια στιγμή. Θα πρέπει να σηκωθείς να πάει να παίξεις ping-pong. Τώρα σηκωνόμαστε. Πάμε να παίξουμε ping-pong. Okay. Μα γιατί ρε παιδιά, τώρα είμαστε στη μέση να το σώσω. Όχι, πάμε. Μα θα το. Φεύγουμε. Okay. Είναι τέτοια φάση. Είναι η φάση του. Δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει να ξοκύλεις. Mm-hmm. Δηλαδή, το οποίο. Ο Πάρης μπορεί να διαφωνεί. Όχι, θα σου πω. Αλλά σε βάζει σε ένα κλίμα το οποίο εκεί βοηθάει πάρα πολύ. Δεν σκέφτεσαι
το γίγνεστε. Πολύ. Να ρωτήσω, είχα αυτή την κουβέντα με ένα φίλο χθες, αλλά μια και το ανέφερα να το πούμε και τώρα. Τι είναι το extreme programming? Μεγάλη κουβέντα. Το extreme programming. Συγγνώμη, το pair programming είναι όταν δύο προγραμματιστές. Το pair programming είναι κομμάτι του extreme programming. Το οποίο. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι δύο προγραμματιστές οι οποίοι εναλλάσσουν. Οι ρόλοι είναι ο ένας είναι ο navigator και ο άλλος είναι ο driver. Mm-hmm. Okay, ο navigator είναι αυτός που λέει στον driver τι να κάνει και ο driver mindlessly, δηλαδή χωρίς να σκέφτεται, εκτελεί. Α, είναι τόσο. Okay. Και ποιο είναι το τι κερδίζεις από αυτό? Απλώς κάποια στιγμή είναι τόσο, όταν αρχίζουν και γνωρίζονται για αυτό που είναι σχέση, όταν αρχίζουν και γνωρίζονται, και πια ξέρω εγώ πώς δουλεύει ο Πάρης, ξέρει ο Πάρης πώς δουλεύω εγώ, αρχίζουν αυτοί οι ρόλοι και γίνονται. Okay. Αλλά στην αρχή. Είναι ξεκάθαρη ή εναλλάσσονται? Όχι. Είναι πιο. Το transition πάει έτσι μετά. Ξέρεις, είναι, δεν έχει. Μετά είναι άλλα. Ξεκινώντας είναι. Αν υποθέσουμε ότι εσύ είσαι ο navigator και εγώ ο driver, ή τέλος πάντων ανάποδα. Για τα 15 λεπτά αυτά. Και μετά. Α, μπορεί να αλλάξουμε όμως μετά. Συνέχεια αλλάζουμε. Okay. Κάθε μέρα είμαστε οι ίδιοι. Δηλαδή, όχι. Άρα μέρα με τη μέρα αλλάζει αυτό. Αφήνεις έναν στο story ο οποίος έχει το context. Γιατί κάνεις το program πρώτα απ' όλα? Γιατί δουλεύουν δύο άνθρωποι σε ένα story? Γιατί? Για να μην χάθει το context. Okay. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, για να μην χρειάζεται να κάνεις αυτό το overhead του review, του επίπονου review, του έχω γράψει εγώ 10 κιλά κώδικα και έρχεται κάποιος άλλος, ο benevolent dictator of life, και μου λέει ότι όχι, αυτό είναι όλο πέτατο. Χωρίς να μου πει γιατί, χωρίς να κάτσουμε. Μπορεί να είναι και χρόνο άνθρωπος επίσης, έτσι. Ναι. Αλλά ενώ εκεί, επειδή δουλεύει δίπλα μου, μου λέει ρε πάνω, αυτό είναι λίγο λάθος. Ή ξέρω εγώ, μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Ή υπάρχει λόγος που το κάνεις έτσι. Υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς με τον άλλον. Έτσι. Δεν του πεις. Απαραίτητο. Τι πατάτα είναι αυτή που έκανες εκεί πέρα. Όχι, τι μαλακία να του έκανες. Εντάξει. Δεν το εσύ το πες. Εγώ. Αλλά πας και του λες, κοίταξε να δεις. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε. Δεν πας εκεί. Πας και λες. Έχεις κάποιο λόγο που το κάνεις έτσι. Αυτή είναι η μαγική. Και για να σου ξετυλίξει ο άλλος τη σκέψη του. Ποιο είναι το γαμάτο τώρα αυτό? Ξετυλίγοντας ο άλλος τη σκέψη του, πρώτον, δουλεύει σαν αυτό. Να. Δύο. Το αυτό για αυτούς που σ' ακούνε είναι το παπάκι. Το παπάκι. Το ράμπερτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο. Μαθαίνει να εξηγεί. Δηλαδή είναι πολλοί λόγοι από πίσω το. Δεν θα μπορούσε να το πούμε. Έτσι, ναι. Υπάρχει ένα δογματικός τρόπος με τον οποίο δουλεύεις, αλλά έχει λόγο που υπάρχει. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και recursion σε αυτό. Δηλαδή, δεν σου λέει ότι ξέρεις τι. Σου λέει ότι κάθε ομάδα, επειδή είμαστε agile και το agile κάτι που δεν ξέρουν πολύ, είναι ότι δεν είναι ότι ξέρεις ότι λέει το manifesto, που δεν υπάρχει μεγάλο manifesto. Ναι. Το agile είναι τι σημαίνει agility για μας. Πώς δουλεύει το agility σε εμάς πάνω. Δηλαδή, σε σένα μπορεί να δουλεύει το agility με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να το agility για σένα είναι κάτι άλλο. Και να σαν ομάδα εννοώ, έτσι, όχι συγκεκριμένα, Αντώνη. Και να θέλεις να το δουλεύεις αλλιώς. Και πράγματι να σε βολεύει. Και αυτό agile είναι. Agile είναι να μπορεί αυτό που κάνεις να είναι όσο πιο efficient γίνεται για την ομάδα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα. Okay? Που μπορεί να μην είναι για κάποια άλλη ομάδα. Okay. Και είναι okay. Yeah. Okay. Δηλαδή, πρέπει να αποδεχτείς. Είναι ορισμένα πράγματα που. Βάζουμε τα fences, γενικότερα στη δουλειά μας, στα λάθος μέρη. Μα γιατί πώς θα πουλήσουμε consulting μετά, άμα δεν το ορίσουμε το agile, να το πούμε scrum, λέω, ένα παράδειγμα. Ναι, τα fences τα βάζουμε σε λάθος μέρη, ναι. Δηλαδή το fence της αλλαγής. Μη φοβάσαι την αλλαγή. Okay. Να είσαι έτοιμος για την αλλαγή. Είναι το, πώς αποφέρεις το φόβο της αλλαγής, με το να την αποδεχτείς και να προετοιμαστείς για την αλλαγή. Ναι. Okay. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις. Και αυτό μου το μάθε επίσης στο σχήμα μαγαζί. Λέγε, όχι. Έχουμε ένα chain. Όταν θα ανεβάζουμε κάτι, υπάρχει ένα chain. Θα περάσει αυτό, θα περάσει εκείνο, θα ανέβει σε ένα σύστημα, θα τρέξει το σύστημα αυτό, θα τρέξει το smoke test, θα τρέξει τα πάντα.
θα μπει σε επόμενο σύστημα, θα φτιαχτεί και εκεί θα σηκωθεί, θα δοκιμαστεί. Αν σκάσει στην παραγωγή, πραγματικά έχει ξεφύγει. Δηλαδή ήταν να σκάσει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μπράβο. Αλλά το ήταν να σκάσει, εγώ μπορώ, είναι πάντα move forward, έτσι. Δεν θα κάνω rollback. Ναι, θα το πάω μπροστά. Forward. Ποτέ πίσω. Γιατί ένα άλλο που έχουμε μάθει, έτσι, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε είναι, πήρατε backup. Όχι, Χριστιανέ μου, δεν χρειάζεται να πάρω backup. Έχω ένα άλλο σύστημα δίπλα, που πραγματικά backup είναι στην πραγματικότητα. Όταν κάνω deploy, εντάξει, το να πάρω ένα backup περιστασιακό, ξέρεις, μια φορά τη μέρα, θα το πάρω, έτσι, δεν είμαι και... Εννοείται, έτσι. Παίρνω backup, εδώ παίρνω backup τα τηλεφωνό μου. Ναι. Αλλά το να το πάρω backup για να το χρησιμοποιήσω τελικά, σαν κανόνα να το χρησιμοποιήσω για οτιδήποτε, είναι λάθος η σκεπτική, γιατί είναι ο φόβος του να με κρατήσω πίσω. Εντάξει. Όχι, ό,τι χτίζω και το software που χτίζω είναι φτιαγμένο για να κάνει move forward. Θα χρησιμοποιήσω, πώς το λένε, toggles μέσω software. Εντάξει. Έχω φτιάξει το feature, ωραία. Είναι μέσα στον κώδικα. Δεν παίζει, είναι ενεργό. Okay. Του κάνω switch. Τώρα παίζει. Παίζει. Άστο. Δεν παίζει. Κλείστο. Δηλαδή, ό,τι feature βάζω πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα είναι. Και έχει safety nets, ρε παιδί μου, και μαξιλαράκια και. Πρέπει. Δεν κάνω roll back, roll forward μόνο. Μόνο. Γιατί θα είχε πέσει όλη η Amazon, ρε. Θα είχε πέσει όλη η Amazon πολλές φορές έτσι. Φαντάσου την Amazon τώρα και τη. Καλά. Για το Amazon δεν λέω έτσι. Φαντάσου την Google, ρε παιδί μου, ή την Amazon που κάνουν. Δεν ξέρω πόσα deploys κάνουν το λεπτό. Έτσι. Το λεπτό. Έτσι. Ναι. Να πούνε. Πάνω, περίμενε, τι έχει σηκώσει. Α, τρέχει μια εφαρμογή, περίμενε ρε, λίγο γιατί κάνουμε ένα deploy τώρα. Θα ανέβει, μη φοβάσαι και θα ξαναπάμε. Δεν γίνεται πρέπει να στο πει ποτέ αυτό. Ναι. Ποτέ. Και σε μ' άρεσε πολύ αυτό, θα το κλιπάρω. Και, συγγνώμη, να ρωτήσω και αυτό που έμεινε. Πρώτο. Το extreme programming τελικά τι είναι. Το extreme programming είναι ένας τρόπος, είναι ακριβώς αυτός. Είναι ένας τρόπος για να μπορέσεις να δουλέψεις με το software από μια οπτική γωνία η οποία δεν απαιτεί το παραδοσιακό loop που έχει να κάνει. Δηλαδή δεν θα πω στο τι είναι, το είναι ένα βιβλιαράκι τόσο, όποιος θέλει να διαβάσει, παιδιά, είναι 50 σελίδες maximum. Okay. Δεν είναι το παραδοσιακό loop, το ότι χτίζω, το παίρνει κάποιος, το κοιτάει, τρέχουν τα τεστ, δεν είναι το παραδοσιακό loop, είναι λίγο πιο σύνθετο το loop σου. Okay. Από το πώς μοιράζομαι την πληροφορία με τον άλλον, με κάποιον άλλον δίπλα μου που ξέρει και αυτός τι συμβαίνει στο software, εντάξει, πώς λύνουμε το πρόβλημα, είναι και όχι όλα τα κεφάλαια του extreme programming επίσης είναι απαραίτητα να τα ακολουθήσεις. Εντάξει, ακολουθείς τα κομμάτια που σε ενδιαφέρουν. Okay. Άρα το τι είναι extreme programming είναι, θα ήταν αντιεπαγγελματικό από μένα να σου πω ακριβώς τι είναι, γιατί και αυτοί που το ακολουθούν θα σου πούνε ο καθένας, δηλαδή θα ρωτήσεις 13 άτομα και θα σου πούνε 15 γνώμες. Εντάξει. Okay. Είναι λίγο χαζό να πούμε τι είναι. Μπορούμε να πούμε τι μας κάνει. Μας δίνει ένα τρόπο να δουλέψουμε πιο efficiently. Για μένα. Okay. Αυτό. Okay. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θέλω να πω λίγο πίσω στο pre-programming, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πολύ, αλλά θεωρώ ότι δεν το κάνω καλά. Οπότε ενδεχομένως να μου λείπουν. 20% του κόσμου. Δεν κάνει για pre-program. Δεν κάνει καν. Okay. Έβαλα ένα μαγικό νούμερο, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα υπάρχει, μπορεί να είμαστε αυτό το. Ωραία. Όχι. Εσύ που έχεις συνείδηση, που νιώθεις ότι το κάνεις σωστά, είσαι σε καλύτερη, είσαι μάλλον τυχερός. Υπάρχουν okay. άνθρωποι που πραγματικά δεν το ξέρουν. Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που δογματικά δεν το θέλουν. Mm-hmm. Okay. Εγώ. Ναι. Okay, θα σου πω pre-program με την αυστηρή έννοια. Προφανώς και θέλω βοήθεια. Είναι πολλές φορές ο Αντώνης το ξέρει. Είναι. Πάρα πολλές φορές που όταν ακολουθώ του πω εσύ, έλα το δούμε μαζί. Αυτό παίζει. Ναι. Αυτό το οποίο διαφωνώ είναι το να είναι, ας το πούμε, να το επιβάλλουμε τακτικά χωρίς λόγο. Προσωπικά, και αυτό δεν το λέω ότι το θεωρώ ότι είναι σωστό, ο τρόπος με τον οποίο εγώ προσωπικά λειτουργώ, προτιμώ να κάνουμε λίγη δουλειά παραπάνω για να δουλεύουμε ασύγχρονα. Δηλαδή, λίγο πιο περιγραφικός κώδικας, λίγο παραπάνω documentation, λίγα παραπάνω conventions και να μπορούμε να δίνουμε ο ένας στον άλλον δουλειά ασύγχρονα και προφανώς άπαξ και κάπου έχουμε κολλήσει και έχει περάσει ένα threshold του στυλ εγώ δουλεύω μια μέρα σε αυτό και δεν μπορώ να το λύσω
Και ξύπνησα σήμερα μετά τον ύπνο και ακόμα δεν μπορώ. Έλα, να σου πω, μπορείς να πιάσεις μια ώρα να δουλέψουμε μαζί. Αυτό είναι που εμένα μου ταιριάζει. Σαν μόνο. Okay. Αλλά ναι, προφανώς υπάρχουν άλλες εταιρείες και άλλα άτομα τα οποία δεν. Είναι. Τι πρόβλημα προσπαθείς να λύσεις με το programming. Να το πάμε αλλιώς. Κάτσε να το πάμε να γυρίσουμε λίγο. Αυτό είναι. Αυτό ωραία. Είναι ωραία. Να γυρίσουμε λίγο. Μου αρέσει. Εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ το pre-programming. Τι πιστεύεις μάλλον ότι μπορεί να σε. Πού μπορεί. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει. Πηγαίνω προς τη λύση του pre-programming ή στο σενάριο που λέει ο Πάρης ότι έχουμε ένα πρόβλημα που δεν. Που μας δυσκολεύει αρκετά και θέλουμε απλά δύο μυαλά για να το λύσουμε. Που είναι μία περίπτωση. Πιο συχνά για μένα είναι δύο άνθρωποι με διαφορετικό level όπου θέλουμε να βοηθήσουμε. Σύνδεσμο με το χαμηλότερο level, να πάει λίγο πιο γρήγορα. Άρα, είτε εγώ για να μάθω από κάποιον, είτε να βοηθήσω κάποιον να μάθει κάτι πιο γρήγορα. Ναι. Άρα, λοιπόν, το pre-programming είναι πιο πολύ αντί εγώ να κάτσω και να γράψω ένα pull request και να σου στείλω και να σου πω δες το πάνω, για να καταλάβεις τι έκανα και μετά σου εξηγήσω, να το γράψουμε και την ώρα μαζί. Α, βρήκα αυτό το πρόβλημα. Α, τώρα θα. Δηλαδή, απλά συνήθως εγώ γράφω και μιλάω. Οπότε, μάλλον το κάνω να. Λάθος. Όχι, όχι, αυτό είναι καλό, δεν γράφει και μιλάς. Αυτό είναι πολύ καλό. Α, εσύ μήπως το άλλο πριν. Αποφάσισε. Το γράφεις και μιλάς δεν είναι κακό. Οκ. Okay. Νομίζω ότι αν το είπα αυτό, λάθος μου. Όχι, κατάλαβα μάλλον στο XP σου λέει ότι ή θα γράφεις θα μιλάς. Η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει. Ωραία. Η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει. Όταν είπα ότι ο άλλος είναι driver και mindlessly κάνει ό,τι του λες, mindlessly κάνει ό,τι του λες στο level που δηλαδή, δεν του κάθεσαι να του πεις, ξέρεις τι, γράψε. Βαρ. Όχι, δεν του λες αυτό. Ναι, του λες, βάλε μου μια μεταβλητή, γιατί θα εκτελέσουμε τάδε. Γιατί θα χρειαστεί να καλέσουν. Δηλαδή, του περιγράφεις τι πρέπει σκέψη. Να γίνει. Mm-hmm. Και ο driver το εκτελεί με τις δικές του γνώσεις. Δεν είναι άσχετος. Αν είναι τελείως άσχετος, ναι, του τα λες, εντολή παραεντολή. Αλλά εκεί. Πάσα καθαρά στο ότι ξέρεις τι, φτιάξε μια μέθοδο η οποία θέλω να γυρίζει αυτό. Θέλω να παίρνει αυτό και να γυρίζει αυτό. Ωραία. Τι είναι αυτό, και μπορεί να κάθεστε να το εξηγήσετε. Να κάθεστε να εξηγήσετε και να πείτε, θέλω να φτιάξει ένα structure που έχει όλα αυτά τα δεδομένα, τα βλέπεις. Αυτό κάνει ο Navigator, τα βλέπεις τα δεδομένα, αυτά είναι, αυτά τα fields. Θέλω, ωραία. Και έχω ένα structure, ωραία. Αυτό το structure θέλω να το παίρνει και θέλω να μου γυρίσει ένα true false. Ωραία. Αυτό. Και ο driver αρχίζει και το κάνει. Mm-hmm. Ωραία. Μπορεί επίσης ο Navigator να κάνει το test. Πολύ ωραίο switching mechanism. Ο Navigator γράφει το test, test driven. Και ο driver εκτελεί τον κώδικα, φτιάχνει τον κώδικα. Α, το κάνουν παράλληλα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και μετά ο driver γράφει το test. Ναι, και ναι, ναι. Και γίνεται Navigator ουσιαστικά και ο δίπλα γράφει τον κώδικα. Οκ. Okay. Ωραίο, αυτό μου άρεσε. Είναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι ping-pong που μπορείς να παίξεις. Υπάρχουν πέντε, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον που κάναμε test. Α, εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτά που μαθαίνεις μέσα εκεί, σε αυτό το σχολείο που πήγα. Δεν μιλάμε για τις 8 εβδομάδες, τώρα μιλάμε για την συνεργασία σου. Όχι, ναι, ναι, ναι. Είναι ότι μαθαίνεις όλους αυτούς τους τρόπους. Δηλαδή, υπάρχει ο τρόπος του. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα πληκτρολόγιο, ένα mouse. Οκ. Για να μην μπει στον πειρασμό. Να πω την κακιά λέξη remote ή θα πέσει κι άλλο. Δεν υπάρχει. Γιατί κακιά είμαι. Εγώ είμαι remote από το 19 πριν COVID. Οκ, εντάξει, ναι. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται αυτό να είσαι κοντά, γιατί για παράδειγμα εγώ. Είναι πιο painful όμως και θέλει άλλο attitude. Όπα, μιλάω πολύ αγγλικά τώρα. Δεν θέλει άλλη προσέγγιση. Εμένα, ας πούμε, με έχει βολέψει πάρα πολύ το VS Code, το οποίο σου δίνει double edit function για τους δύο και βλέπουν και δύο το ίδιο πράγμα, δηλαδή έχει πολύ ωραίο. Ναι, όταν δουλεύεις μόνο στον κώδικα όμως, όταν θες να ταυτόχρονα να βλέπεις και τη. Εκεί ζορίζει. Ναι. Γι' αυτό ακόμα στα εργαλεία αυτά δεν είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Ωραία. Okay. Όποιος δηλαδή διευθυνήσει και πει παιδιά έχω το τέλειο εργαλείο για να δουλεύουμε remote, ξέρεις, με λίγο. Πρόσεξε. Ναι, κράτη και ένα. Πώς το λέμε, το έχω πολλά κεράσια, κράτη και ένα καλάθι. Κάπως έτσι είναι αυτό το ποσοστό. Ελληνική παροιμία. Λοιπόν, όχι, πρέπει να. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να μείνουμε στο remote. Θες remote. Πάμε στο pair. Ωραία, και το remote μου αρέσει εμένα λοιπόν, σαν τέτοιο. Το pair λοιπόν πρώτα απ' όλα, αν δεν το κάνεις σωστά, είτε για σένα ή για τον άλλον, ένας από τους δύο θα δυσανασχετήσει, μπορεί και οι δύο. Okay. Ωραία, και θα θέλετε να φύγετε. Πολλοί που δεν θέλουν το pair programming ή δεν το κάνουν ποτέ καλά, είτε με αυτόν που τους το ξεκίνησε ή που τους το επέβαλε, ωραία, και που το είπαν έσχυτη. Okay. Λοιπόν, γιατί το pair programming είπαμε είναι νούμερο ένα επικοινωνία, νούμερο 2 τρόπος. Mm-hmm.
Ωραία, είναι τρόπος. Είναι σημαντικό να ακολουθήσεις τον τρόπο. Ωραία, είναι σημαντικό να σεβαστείς το space του άλλου. Και δεν το λέω καθαρά πλέον όπως το κάνουν τώρα στη συγκεκριμένη εποχή που μην πάμε εκεί πάλι. Γιατί θα πάμε, παγωνίστηκα μετά, θα, πάμε, θα πάμε στο, πώς το λένε, πώς το λέει, ότι είμαστε σε ένα... Αρχίζουν τα χάσματα γενικότερα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά είναι κουβέντα για άλλη ιστορία. Θα πω απλά ότι υπάρχει τρόπος. Και πρέπει και ο τρόπος αυτός, το πρώτος τρόπος είναι ο σεβασμός, ότι δουλεύεις με έναν άλλον άνθρωπο. Ένα. Δεν δουλεύεις με τον κώδικα, δουλεύεις πρώτα με έναν άλλον άνθρωπο πλέον στο pairing, πραγματικά δουλεύεις. Και το δεύτερο είναι ότι η επικοινωνία σας πρέπει να έχει ένα κώδικα, στην αρχή τουλάχιστον, μέχρι να μάθετε ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω. Να έχετε και οι δύο την άνεση να πεις: έλα ρε πάρη, εδώ αυτό το είχαμε ξανακάνει. Ναι, και να πει: μπορεί, τι μου λες τώρα, και τι έγραψα, ξέρεις. Ναι. Και το οποίο θα γίνει. Δηλαδή, εκεί είναι που φτάνει το pair programming πια στο peak και εκεί τα παίρνεις όλα. Εκεί πραγματικά βλέπεις δύο ανθρώπους, οι οποίοι όλοι, θα τους βάλω κάτω όλους, αν πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί, δεν μπορεί να με πείσει κανένας όμως, δηλαδή, γιατί το έχω ζήσει, δηλαδή το έχω... Δεν μπορεί να με πείσει κανένας ότι με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, μετά από ένα χρονικό διάστημα που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, μπορούσε να μας αντικαταστήσει εμάς τους δύο οποιοσδήποτε. Βγάζαμε το τετραπλάσιο με πενταπλάσιο, όχι μόνο κώδικα σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα. Δεν μπορούσε, δηλαδή. Το βλέπα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήμουν εγώ εντυπωσιασμένος. Okay. Δηλαδή, υποσιάζει, μπαίνει σε μια φάση που λες, δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, γιατί λες, αυτό δεν το σκεφτόμουν μόνος μου. Δεν το βάζα μόνος μου, τίποτα, ρε. Τίποτα, πραγματικά δεν το βάζα μόνος μου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και τι χρόνο αφιερώνεται σε αυτό και κάθε πότε. Δηλαδή, ήταν όλη μέρα από πρόγραμμα. Δεν μπορεί να κάνεις προγράμμα όλη μέρα. Παιδιά, προγράμμα κάνεις 4 με 5 ώρες όταν είσαι στο γραφείο, όταν είσαι remote, ίσως και λιγότερο. Okay. Εγώ μια με 2 ώρες έχω δει ότι κάπου εκεί πέρα αρχίζει και προσοχή, μετά δεν. Επίσης, όταν πιάνεις να κάνεις pair programming, κάνεις pair programming. Γιατί πάμε τώρα πίσω. Μπράβο, για πάμε πίσω. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάς να κάνεις pair programming όταν έχεις όλα τα δεδομένα. Δεν κάνεις ποτέ investigation με pair programming. Γιατί ο καθένας πάει, εγώ θέλω να δω αυτό, εσύ θέλω να δεις το άλλο. Έτσι. Εγώ θέλω να γκουγκλάρω από εδώ, να ψάξω να βρω τη λύση από εκεί. Όχι. Έχουμε βρει όλα, όταν παίρνουμε ένα story, για να πάμε τώρα στο project management, γιατί και αυτό το μαθαίνεις εκεί μέσα, γι' αυτό σου λέω ότι είναι όλα αλληλένδετα. Είναι ένα πακέτο, ρε παιδί. Δεν παίρνεις story το οποίο δεν λέει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνεις μέσα εκεί και δεν δείχνει ότι έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι θα βγεις από αυτό το τούνελ. Okay, δεν παίρνεις ποτέ τέτοιο story. Δεν μπαίνει στο backlog. Στο backlog. Δεν μπαίνει. Okay. Έχουν ένα άλλο πράγμα που λέγεται Icebox που το βάζουν, είναι τελείως παγωμένο, είναι frozen. Πέρα από εκεί, και άμα κάποια στιγμή το ξεπαγώσει κάποιος. Γιατί στο backlog κανονικά, ό,τι μπαίνει είναι έτοιμο. Εμείς βλέπουμε έναν τρόπο που είναι στη λίγο καμπάν, που είναι στον πάτο τα πράγματα. Ξέρεις, τα πραγματάκια ανεβαίνουν προς τα πάνω, κάνουν bubble up μέχρι που γίνονται complete και συμπάς κάτι από κάτω και αρχίζεις και δουλεύεις. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έτσι δουλεύει και το εργαλείο του Pivotal Tracker που έχουν, που δουλεύει πάρα πολύ. Οπότε, ό,τι είναι στο backlog, στην ουσία μπορείς να το πιάσεις. Ναι. Καλό είναι να το πιάσεις με τη σειρά που είναι. Ναι. Εντάξει, όχι αυτό που γουστάρω, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε από πού ξεκίνησε το Matrix, που ο Παγώνης και εγώ πιστεύουμε ότι έχει ξεκινήσει από το Neuromancer. Ωραία. Το οποίο διαβάζω ακόμα. Πού περιγράφει το Matrix στο Neuromancer. Το Neuromancer είναι συγκεκριμένη. Είναι συγκεκριμένη η ψυχολογία του και το περιβάλλον του. Μην κοιτάτε εμένα, εγώ δεν διαβάζω βιβλία. Ωραία. Κοίταξε, καταρχάς, εγώ ναι. Μα το νομίζω ότι το Neuromancer ξεκίνησε το Cyberpunk, αρκετά ρε παιδί μου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και άλλα. Είχαν και άλλα πιο παλιά. Αλλά εγώ αυτό το οποίο βλέπω μέσα εκεί είναι πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει η έννοια της μήτρας του Matrix. Εγώ το διαβάζω στα ελληνικά, by the way. Είναι από τα βιβλία που έχω επιλέξει να πάρω στα ελληνικά και έχει πολύ πλάκα. Το Neuromancer είναι εκεί που γεννήθηκε η έννοια του κυβερνοχώρου, το cyberspace, αν και το λέει ηλεκτροσύμπαν μέσα στο βιβλίο. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι. Έχει πλάκα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν, συνδέονται μέσα σε αυτό, ρε παιδί μου, και λειτουργούν, ας πούμε. Εμένα μου ακούγεται αρκετά ματριξικό όλο αυτό και είναι, ρε παιδί μου, είναι
ο Case και η δικιά του ρε παιδί μου, ξέρεις, Neo και Trinity. Δεν θυμάμαι τώρα, όχι Molly, για κάποιο λόγο μπερδεύομαι τον Artemis Fowl αυτή τη στιγμή. Molly τη λένε. Δεν θυμάμαι. Anyway. Κοίταξε, το έχω διαβάσει πολύ παλιά, οπότε αν ψάνεις από μένα αναφορές, μάλλον κάνεις μεγάλο λάθος και εγώ μαζί σου. Το έχω στο... Να σου πω λίγο πώς το διαβάζω. Το έχω στο Κομωδίνο και το διαβάζω για να κοιμηθώ. Το οποίο επειδή εγώ πλέον ιστάζω τα βράδια, διαβάζω το πολύ δύο σελίδες. Λοιπόν, το Neuromancer πραγματικά το διαβάζει τα αγγλικά, πρώτα απ' όλα τα αγγλικά του είναι πόνος. Δύσκολα. Ναι, όπως επίσης είναι και του Philip Dick το Electric. Ναι, το πήρα τώρα. Πονάνε. Δηλαδή το είχα πάρει, το έχασα στο παλιό μου σπίτι και το ξαναγόρασα. Ναι, είναι δύσκολο. Πού είναι το Blade Runner, αυτό επίσης. Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Ταινία, βγήκε σειρά. Αυτό που ουσιαστικά είναι Euromancer ταινία είναι το Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Keanu Reeves, 1980. Άρα έχει ξαναπαίξει το Matrix πριν το Matrix. Ναι, ναι, Johnny Mnemonic. Αν δηλαδή θες να πραγματικά να μπει στο, okay, στο κομμάτι αυτό, εκεί το Matrix ήτανε, έχει υποθεί σε πάρα πολλά σημεία. Σε πάρα πολλές νουβέλες πρώτα απ' όλα, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η σπηλιά του Πλάτωνα σε πρώτη, α το πούμε, αν θες. Καλά, εντάξει, είναι τώρα. Για να βάλουμε και το ελληνικό μέσα. Θα είχε πει ο Πλάτωνα πρώτο. Λοιπόν, αλήξει τώρα των θαυμάτων, έχει πολλά. Ναι, αλλά ναι, έχουμε πάρα πολλά. Μπράβο. Α πούμε, η αλήξη των θαυμάτων είναι τρελή αναφορά. Ναι. Εντάξει, το έχει και μέσα. Αυτή την ταινία την έχω δει, νομίζω. Τη Disney, πάντω, χθε. Διαβάζω και το πρωί τελευταία. Ξυπνάω το πρωί και άλλο βιβλίο το πρωί ή άλλο το βράδυ. Και διαβάζω κάτι άσχετο εντελώς. Διαβάζω ένα βιβλίο του Γκάρι Βι, τέλος πάντων, το οποίο έχει να κάνει γύρω από marketing και τέτοιο. Και μέσα λέει τη φοβερή ατάκα που λέει: όλες οι ιστορίες έχουν ξαναϋποθεί. Απλώς εσύ δίνεις το δικό σου perspective κάθε φορά σε μια ιστορία. Οπότε ναι, δεν μου φαίνεται περίεργο το Matrix σαν ιστορία να είναι 5.000 χρόνια παλιά. Ναι. Δεδομένου ότι η άνθρωπότητα υπάρχει τόσα. Ναι, απλώς έχει μια άλλη οπτική και αισθητική. Είναι το πώς. Είναι ακριβώς, μπράβο. Είναι το ποιος το έπιασε ακριβώς to the point, έτσι. Εγώ πιστεύω, γιατί δεν θέλω πραγματικά τους brothers που έχουν φτιάξει το Matrix, έτσι, να τους. Επειδή πολλοί τους έχουν πει, ξέρεις ότι τη γράψαν από εδώ, τη γράψαν από εκεί. Εγώ πιστεύω ότι το Matrix είναι πολύ από την κοιλιά τους. Δηλαδή, κανένας δεν έπιασε το Matrix έτσι όπως το κινηματογραφήσαν. Ωραία. Γι' αυτό και ενωστική είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία τουλάχιστον η πρώτη ταινία. Έτσι, γιατί μετά η επόμενη ήταν λίγο επανάληψη και στο τέλος λίγο το χάσανε κιόλας. Γιατί... Με το 4 λες. Όχι, δεν ξέρω, το 4 δεν το έχω δει. Okay, δεν λέω το 3, που θεωρητικά ήταν το τέλος, το ψιλοχάσανε. Υπήρχαν πάρα πολλές ερμηνείες για το τι έγινε ακριβώς. Κάτι που έγινε και στο Lost, ας πούμε. Και σε άλλες ταινίες που. Ρε παιδί μου, φαίνεται ότι για μένα δεν θα γίνονταν από τριλογία. Ήταν ουσιαστικά η ταινία να γίνει μία-δύο ταινίες και το. Με το ζόρι, έλα, με το στανιό, τράβατο. Και θέλουν να πούνε κάτι και τελικά από αυτά που θέλουν να πούνε δεν βγήκε αυτό που έχει συνήθει πάρα πολύ στον κινηματογράφο, δυστυχώς. Έτσι. Ενώ υπάρχουν καλές ιδέες, ξέρεις, για το For the Money's και τώρα το καινούριο Matrix, μην τρελαθούμε, For the Money's. Εγώ, ναι, να δώσω την οπτική μου που τα έχω δει και τα τέσσερα και είμαι υπερτρισμέγιστος φαν, επειδή είμαι του Matrix και του τέταρτου, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θεωρώ καταρχάς ότι η πρώτη ταινία είναι καλύτερη και ότι στέκεται από μόνη της. Ναι. Κλείνουμε εκεί. Θεωρώ, θεωρώ ότι το Reloaded είναι πολύ σημαντική ταινία γιατί πιάνει ένα κομμάτι το οποίο δεν πιάνουν γενικά οι ταινίες που έχουν ένα επαναστατικό χαρακτήρα. Ωραία, και τώρα τι μετά. Και το Reloaded είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σου λέει σε ένα σύστημα το οποίο είναι resilient, τέτοιες καταστάσεις έχουν προβλεφθεί. Ναι. Και είναι μέρος στην ουσία του συστήματος για να νιώθεις καλά, οπότε να μένει το σύστημα εκεί που πρέπει. Το Revolutions θεωρώ ότι, okay, ρε παιδί μου, και αυτό κάπως πρέπει να λήξει. Το τέταρτο Matrix, για μένα, ενώ ξεκάθαρα θεωρώ ότι από τις ταινίες είναι χειρότερη, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, θεωρώ είναι χειρότερη. Παρ' όλα αυτά, για μένα είναι ένα 7 στα 10 τίμιο, γιατί έχει ωραία κάμερα, έχει ωραίο τέτοιο, αλλά δίνει ένα justice που έπρεπε να δοθεί σε κάποια πράγματα. Για μένα αυτό είναι ένα justice. Το, ήταν το director's cut, ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Βλέπεις μήπως και Star Wars Disney και γουστάρεις. Δεν φτάσεις λίγο. Θα σου πω, Star Wars Disney το καλύτερο είναι το Rogue One. Το Rogue One μαζί. Είναι το καλύτερο. Και δεν έχω δει το τελευταίο μόνο. Και μόνο δεν το έχω δει. Ναι, δεν το έχω δει. Δώσε εκεί πέρα το χέρι σου. Το Rogue One. Ναι.
Από όλα όσα έχουν βγει μετά την πρώτη τριλογία, που είναι η μεσαία τριλογία. Ναι, θεωρώ και... τα 1-2-3 ήταν λίγο μαλακή. Τα 1-2-3 ήταν εντάξει, ο Λούκας ήθελε έχουμε, να ήθελε το Goofy, ήθελε άλλα πράγματα να κάνει, τα έβαλε. Πάντα έβαζε τη μαλακή. Πάντα ναι, έβαζε, μπορείς, πες. Πάντα έβαζε την παπαριά του μέσα, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι και nerd και geek και ξέρω και τη διαφορά που λέω και μ' αρέσουν και τα δύο. Και ήμουν μάλιστα σε μια φάση και σε μια ηλικία. Γιατί δεν είμαι τώρα nerd και geek, ήμουν πιτσιρικάς, έτσι. Τι είναι nerd και τι είναι geek? Nerd είναι αυτός που είναι πιο πολύ scientifically based, okay. Ωραία, που είναι έχει πιο scientific background, mm-hmm. Όχι απαραίτητα σε fantasy, αλλά ξέρεις, αγγίζει το fantasy κομμάτι, ενώ geek μπορεί να είναι καθαρά fantasy, να μην έχει κανένα background τεχνικό ή άλλο που να στηρίζει το fantastic element, okay. Εντάξει, και επίσης είναι πιο fun. Okay. Εντάξει, ενώ ο nerd είναι, ρε παιδιά, εντάξει, είναι... Ο καμένος, ρε παιδί μου, που... Ο nerd είναι ο τέτοιος, είναι το φυτό. Το χιλιώσει κάτι και το πιάνει, έτσι, ναι, είναι αυτό. Φυτό, ναι. Έτσι, είναι το φυτό που λέμε, ενώ ο geek δεν είναι απαραίτητα φυτό. Μπορεί να μην είναι φυτό, απλά να είναι εσκαλωμένος, ξέρω εγώ, με D&D. Mm-hmm. Ναι. Okay. Μ' αρέσει αυτή η ερμηνεία, σωστή. Λοιπόν, ως geek έχουν καταστραφεί πάρα πολλά πράγματα, καλά, κυρίως από την Disney, η οποία μου έχει καταστρέψει όλη την παιδική ηλικία στην κυριολεξία για να τα κάνει όπως τα θέλει εκείνη, okay, και για οποιουσδήποτε λόγους επίσης, πάλι οκ. Okay. Το Mandalorian βέβαια λέει ότι είναι ωραίο. Εγώ περιμένω να πάρω Disney Plus για το Mandalorian. Το Mandalorian ήταν πάρα πολύ ωραίο πράγματι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και από ό,τι έχουν πει και το καινούριο, πώς λέγεται, το Boba Fett, το οποίο ναι. Επίσης εξίσου, λένε ότι είναι ακόμα καλύτερο. Okay. Εμένα μου τα χαλάσα λίγο ακόμα και στο τέλος, δηλαδή εκεί που το έχετε δει. Όχι, δεν έχουμε Disney Plus, δεν περάστε όλα αυτά. Καλύτερα που δεν έχετε, δεν χάνει τίποτα. Εγώ θα αγοράσω με το που βγει, δηλαδή. μπορώ να κάνω μία δήλωση, μιας και έχω την ευκαιρία και μιλάμε για Disney να φύγει και αυτό από μέση. Πες το. Για την Disney μιλάμε και για Marvel, σωστά. Ναι. Λέω. Λοιπόν, εκτός από λίγων εξαιρέσεων, βλέπε Iron Man, Doctor Strange, Infinity War και Endgame, το MCU δεν βλέπετε. Θέλω να το πω αυτό. Το MCU δεν βλέπετε. Οι ταινίες είναι χάλια και είναι όλες η ίδια ταινία. Ίδιο εξώφυλλο, ίδια όλα. Εμφανίζονται κάποιοι, εμφανίζεται ο κακός. Δεν, αλήθεια. Να σου το ξαναλέω. Εγώ ήμουν ένα Marvel Man. Ήμουν ένα Marvel Man στα comics. Είχα 300 Spider-Man. 300! Ξεκίνησα να παίρνω Spider-Man από το περίπτερο κάθε Τρίτη στην Ελλάδα. Το μικρό το τόσο που είχε μέσα Spider-Man και Iron Man πολλές φορές και Master Kung-Fu και κάτι άλλο τέλος πάντων που ήταν τότε εκείνη εκείνης εποχής τέλος πάντων. Ο οποίος Master Kung-Fu ήταν εναντίον του πώς τον λένε, ένας τέλος πάντων άλλος Κινέζος, ο Ming τέλος πάντων, okay. Ο οποίος είχε τα δαχτυλίδια που φαίνονται μετά, με τις πέτρες που φαίνονται μετά στο Infinity War, τα Infinity Stones, τα Infinity Stones. Κοπιάρο. Δεν θα το θυμηθώ τώρα, θα το θυμηθώ όμως, θα σου το πω off camera. Ναι, γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα από τα 100 χρόνια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το Iron Man που έβλεπα εγώ ήταν το Iron Man που πραγματικά ήταν το 70, που ήταν πιο λίγο. Δεν ήταν τόσο αεροδυναμικός. Και μετά τον δείχνει όμως και πώς αλλάζει στολές και φτάνει στο κομμάτι που βλέπουμε σήμερα πρακτικά. Όχι σε αυτό βέβαια που βλέπουμε σήμερα, γιατί αυτό τώρα πια έχει πάει. Αλλά ναι, δεν έχει καταστραφεί το οικοσύστημα από τα μέσα του 90 και μετά. Άρα δεν φταίει η Disney. Όχι ρε φίλε, τα Blade είναι γαμάτα και τα X-Men είναι γαμάτα. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουν άλλα προβλήματα εκεί. Άμα πας από τα κόμιξ, όπως βγαίνω εγώ από τα κόμιξ, και μπαίνεις στην ταινία, έχεις θέματα αναλύσεις. Που όμως πρέπει να καταλάβεις ότι πάντα μια ταινία δεν θα είναι ποτέ οτιδήποτε έχεις διαβάσει σε οποιοδήποτε. Δεν έχω θέμα με αυτό. Είναι άλλο μέσο, άλλη ιστορία. Ναι, ναι. Το κόμικ απλά επειδή έχει αυτή την εικόνα. Ωραία. Που είναι λίγο πιο κοντά στην ταινία, περιμένεις κάτι παρόμοιο, ρε παιδί. Περιμένεις κάτι καλύτερο βασικά. Εντάξει, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες γιατί ακριβώς το κόμικ είναι το στατικό που φαντάζεσαι αυτό το εφέ, το μπαμ, η ακτίνα που βγάζει, ξέρω εγώ, Iron Man να έχει ένα εφέ, δηλαδή, να το νιώθεις, να δονείται το σινεμά εκείνη την ώρα. Το θες, το περιμένεις και αν πράγματι το έχεις, είναι πολύ ωραίο. Okay? Εγώ δεν ήμουν και φαν του Iron Man, δεν μ' άρεσε. Ο Iron Man σαν κόμικ εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήθελε να λύσει
Γιατί ήθελε να λύσει, ήθελε να λύσει όλα τα αμερικάνικα τέλος πάντων θέματα. Elon Musk. Ναι, ήθελε, παιδί μου, είμαστε, ξέρεις, superior, whatever. Okay, δεν θα πάμε εκεί. Okay. Αλλά ναι, αυτό. Okay. Και είναι okay, γιατί είναι ένα μέσο που έχει βγει σε εκείνη τη χώρα. Okay. Δεν περιμένω, δηλαδή, πολλά από τα μέσα. Ναι, Αμερική είναι, okay, δηλαδή, ναι. Ένας άλλος μύθος, ο οποίος καταρρίφθηκε εμένα το 2013, όταν πήγα Αμερική. Mm-hmm. Εγώ περίμενα στην Αμερική, ξέρεις, είναι τα κλασικά. Θα περιμένεις, θα σε πυροβολήσει κάποιος, θα σε κυνηγάνε και τίποτα καουμπόιδες, ξέρω εγώ. Θα πας στο Hollywood και θα αρχίσουν να σε παίρνουν φωτογραφίες χωρίς να το περιμένεις. Αυτό έγινε, αλλά δεν με το κάνω θέμα. Όχι, όχι. Αλλά ρε παιδί μου, περιμένεις κάτι το οποίο πραγματικά η Αμερική για μένα είναι. Χωρίς να περιευθυνολογήσω, είναι The Magic Land. Mm-hmm. Είναι The Magic Land, τελείως. Και ποιος δηλαδή. Πού θα ήθελες να μείνεις στην Αμερική? East Coast, όχι West Coast. Ναι, ναι, μ' άρεσε το East Coast περισσότερο. Πολιτεία. Μ' άρεσε η Washington DC, okay. Πάρα πολύ. Okay. Δεν είναι πολιτεία όμως. Δεν μετράει. Όχι, το DC είναι μες στο Maryland. Δεν είναι ξεχωριστό, είναι district. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, εντάξει. Και είναι θέμα γιατί δεν έχουμε state law. 100%. 100%. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Υπάρχουν και άλλα μέρη τα οποία δεν είναι πολιτεία. Στο Πόρτο Ρίκο. Ας πούμε, ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, που μένει στο Φραντζίσκο, που έχουμε πάει στο Φραντζίσκο και τον έχω δει. Δεν σ' αρέσει εκεί πέρα West Coast, έλα. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι. Δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι πιο αμερικάνικα εκεί. Δηλαδή, μ' άρεσε δηλαδή, όλο αυτό το. Από Βιρτζίνια μέχρι Βοστόνη πάνω. Όχι, όχι. Μ' αρέσει να δω. Είναι πιο European. Ναι, έχει μια Ευρωπαϊλα, πήγα να πω. Ναι, έχει. Μα λέγεται New England, νομίζω, γενικότερη περιοχή εκεί. Έτσι δεν είναι. Ναι, έχω κάνει μπάνιο και στο Ocean City που είναι στα παράλια του. Κρυό. Όχι, πολύ ωραίο, ρε φίλε. Απλά έχει κάτι καρχαριάκι. Έχω φωτογραφίες ή κάτι καρχαριάκι τόσα. Δεν τα κόβουν, τρώνε. Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν με τα κόσανε. Okay. Εγώ δεν. Εντάξει. Α μην μάθουμε, ρε. Εγώ πάντα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω φωτογραφία. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγα για ψαροντούφεκο πάντω, έχω να πω. Ήταν ωραία. Ναι. Για πε. Είναι ωραία ενασχόληση. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Άμα πιάνει και τίποτα να φας. Εγώ ναι. Έχω αναδηλώσει ότι έχω κάνει μπάρμπε και ψάρι από τον μπάρι. Οπότε. Έβγαλα και τώρα δύο σαργού. Δεν ελπίζω να ξαναπάω σε κανένα δύο εβδομάδε. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Αν δηλαδή δεν κάνει αυτά τα καταστροφικά που κάνουν, ξέρω εγώ, που κάνουν, ξέρω εγώ, με τα χταπόδια που βγάζουν. Που ρίχνουν. Όχι, που ρίχνουν, όχι ναι, είναι μια θαλασσία. Ναι, γιατί, ναι, γιατί αυτό κάνει. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν κάνει τι παπαριέ. Όχι, ρε. Τέλο πάντων, ναι, sorry. Και τα ψάρια πρέπει σε σωστά μεγέθη, σωστή περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν κάνει τέτοια πράγματα που είναι. Γιατί το κάνει τώρα αυτό και μου βγάζει ένα χταποδάκι τόσο, α πούμε. Όχι. Άσπρο το χταποδάκι. Είναι μαλακία. Δηλαδή, ποια είναι χταπόδι, ποια είναι χταπόδι αντρικό να ξανέβει το πάνω και βγάζει κάθε φορά. Ανέβει το πάνω και ανέβαινε και λέει εντάξει τώρα που πάτε τεράστια. Okay. Και σου αφήνει τις βεντούζες πάνω εδώ να τις νιώσεις. Να είναι καλό, ρε παιδί μου, να έχει ζήσει. Να έχει ζήσει και να το φοβηθείς και λίγο. Ξέρεις, να πεις ότι. Όχι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Τώρα πάνω μου αρέσει η Σαβέλα. Να πει το τόπο, δεν είναι να σου κάνει. Να σου πω, οι καμένοι προγραμματιστές είμαστε geeks ή nerds. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή αυτό ο οποίο, ρε παιδί μου, λιώνει στη Lisp. Και μάλλον nerd είναι. Ναι. Εσένα πώς σου φαίνεται η Lisp? Scientific. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Okay. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία γλώσσα για να γράφεις, ποια θα ήτανε και σε ποιο vertical. Είναι... Ωραία. Sorry που το πω αυτό, είναι ναι. Completely unprofessional να πεις ότι θα διαλέξω μία γλώσσα. Γιατί? Γιατί δεν είναι, υπάρχει μία γλώσσα για να κάνεις όλα τα πράγματα. Όχι, ποια γουστάρεις, ωραία, να το πω αλλιώς. Ποια γουστάρεις, ποια αισθάνεσαι καλά ρε παιδί μου, ποια σου φέρνει μεγαλύτερη χαρά όταν γράφεις. Και σε τι context. Όχι. Δηλαδή, game development αυτό, network development αυτό. Αλλά okay. Πρέπει να διαλέξει κάτι που σε κάνει πιο χαρούμενο όταν δουλεύει, ποιο είναι. Oh. Και μην ξαναπεί τρει παγώνε και μα χαλάσει όλα τα βίντεο. Δεν έχω. Τζίνξ τελείω. Δεν θα παίξει εικόνα από το και πέρα. Όχι, δεν έχω μια συγκεκριμένη. Έχω συγκεκριμένε για κάθε industry. Έτσι, ας πούμε για παράδειγμα. Αν φόραγα το καβελάκι λοιπόν του systems programming. Ωραία. Ωραία. Άρα θα έγραφα services, daemons και τα λοιπά. Θα ήμουν ανάμεσα στην Golang και στη C. Okay. Και C++ ίσως. Okay. Και υπάρχει λόγος όμως, υπάρχει λόγος που το έκανα αυτό. Που θα έπρεπε να παίξω χαμηλά. Που ξέρω όμως τι πρέπει να θυσιάσω στο βωμό αυτονών. Γιατί υπάρχει θυσίες. Πάντο υπάρχει θυσίες.
Ωραία, θυσίες. Μιλάμε για θυσίες τώρα που βγάζει το αρνί κάτω και. Όχι, μόνο. Τέτοια θυσία. Έχει. Αυτός που δεν έχει. Αυτός που τουλάχιστον πιστεύει ότι εσύ και C++ τουλάχιστον. Που δεν, έχουν package management της προκοπής. Που δεν έχουν τι να σου πω, που ο καθένας γράφει όπως θέλει. Τα οποία είναι σημαντικά, όπως είναι, γιατί είναι κομμάτι της επικοινωνίας όλα αυτά. Όχι, και της δομής. Και της δομής, ναι, βέβαια. Δηλαδή, στη C παλιά τι έπρεπε να κάνεις, όταν εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσω βιβλιοθήκη της MySQL βιβλιοθήκη, ωραία, άρα έπαιρνα τους headers της MySQL, ωραία. Κάποια στιγμή είχε τη στατική βιβλιοθήκη ή τη δυναμική βιβλιοθήκη ανάλογα πώς ήθελα να κάνω το linking, έτσι. Έκανα compile against τους headers και μετά link against τη βιβλιοθήκη. Σωστά. Και άρα έπαιρνα είτε το static είτε το dynamic. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Τους headers αυτούς πώς έκανες update αν δεν είχες package management. Τους έβαζες μαζί. Copy paste. Ναι, με το κάνω. Μα και ο package manager copy paste κάνει. Ωραία, το κάνει ναι, ο package manager σου λέει ναι, όμως ποιο κώδικα έβαλε μέσα. Mm. Ωραία, άρα πάμε πίσω τώρα στο σε αυτό που κάνω εγώ και πουλάω. Ωραία. Πάμε πίσω ότι υπάρχει ένα version management, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο κάνεις διπλή πράγματα και ένας τρόπος με τον οποίο λες ότι αυτά τα πράγματα θα σταθούν στον χρόνο και αν χρειαστεί να τα αλλάξεις, με ποιο τρόπο θα τα αλλάξεις, θα πάρεις αποφάσεις που πρέπει. Επειδή αναφέρθηκες πριν σε dynamic και static linking, θέλεις να μας πεις λίγο τι είναι το καθένα από αυτά και πότε επιλέγεις το καθετή. Λοιπόν, παίρνω παιδιά, δεν θα πάρω πολλά. λοιπόν, γιατί δεν μου αρέσει Golang, γιατί τα κάνει όλα statically. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι το de facto standard. Okay. Τι σημαίνει. By default έχει dynamic linking. Για να κάνει static linking θέλει διαφορετικά compile options. Εντάξει, okay, ναι, αλλά γενικότερα αυτό που παίρνει. Αυτό είναι το mainstream. Πρόσεχε, ναι, αλλά αυτό γενικότερα αυτό που παίρνει είναι. Πρακτικά static. Είναι αρκετά static, ναι, είναι robust. Αυτό λέω, ναι, δεν είναι. Okay. Το παίρνω το binary. Άμα κάνω ένα CLI, ρε παιδί μου, το παίρνω το binary, το βάζω σε ένα δίπλα σε ένα θα τρέξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει κάτι. Θα μου πει, θα κάνει κάποια links με το libc, με το. Υποτίθεται ότι έχει libc. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται. Μέχρι εκεί, όχι. Δεκτό. Μάζε, πάμε. Dynamic static linking. Dynamic static linking. Ωραία. Το πρόβλημα που έχω με το static linking είναι ότι. Είναι πιο μεγάλο το παραγόμενο, αυτό είναι το ένα, που σημαίνει ότι όταν λέμε πιο μεγάλο παραγόμενο, είναι και πιο μεγάλο παραγόμενο και όταν ανεβαίνει στη RAM σου, έτσι. Mm-hmm. Και αν ανάλογα το πώς, αν είναι δαίμονας και τέλος πάντων να το κάνεις fork ή δεν το κάνεις fork, σημαίνει ότι αυτό το ίδιο μέγεθος θα πολλαπλασιαστεί στη μνήμη σου και άρα θα τρως πολύ πράγμα. Συν το γεγονός ότι κουβαλάς μαζί σου και τα side effects των βιβλιοθηκών που έχεις κάνει static link μέσα στο binary. Static linking είναι, το λέμε πολύ ωραία, όταν οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιείς γίνονται μέρος του binary που βγάζεις, το εξελέσσεις. Ενώ dynamic linking είναι όταν αυτό δηλώνει τι θέλει και χρησιμοποιεί αυτό το οποίο έχει διαθέσιμο το σύστημα για όλους όσους είναι στο σύστημα. Οπότε στην ουσία, άμα εγώ έχω 5 προγράμματα με static link που χρησιμοποιούν την ίδια βιβλιοθήκη, την έχω 5 κόπιες. Ναι. Ενώ όταν αφήνω dynamic link, την είναι μία του συστήματος. Ναι, και μάλιστα έχω τις κόπιες που. 5 κόπιες ή έχω τηλεφώνω την κόπια την οποία χρησιμοποίησα. Το compile επίσης... time, ναι. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Όχι, όχι. Επαναλαμβάνω. Αλλά εγώ είμαι και μεγάλος άνθρωπος, οπότε δεν με παρεξηγείτε. Όχι, καθόλου. Δηλαδή το έχω πει αυτό, δεν είναι. Δεν είμαι biased. Δηλαδή δεν είμαι, ξέρεις, hardcore. No. Ναι. Απλά λέω ότι δεν με ψιλοενοχλεί. Αν έχει καλό έλεγχο των συστημάτων ναι. που τρέχει, όντω το dynamic link είναι πολύ πιο ωραίο γιατί μπορεί να κάνει αντίθετα συστήματα πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα κλπ. Mm. Αν όμω δεν έχει απαραίτητα έλεγχο και έχει ένα CLI για παράδειγμα, εκεί μάλλον θα πήγαινε σε κάτι πιο στάσιμο. Σωστό. Και επίση είναι πιο εύκολο να το διαδώσει κιόλα, έτσι να το μοιράσει. Ένα άλλο είναι τελικά ποιο είναι το packaging σου. Το package σου. Αυτό που δηλαδή εσύ θα εκτελέσει και θα τρέξει σήμερα. Δεν είναι ακριβώς το binary, mm-hmm. που είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης είναι λίγο. Που εμένα μου αρέσει γιατί είναι μαγικό. Γιατί πια παίρνω όλα τα πραγματάκια που θέλω, τα βάζω μέσα σε ένα άλλο πραγματάκι και του λέω τρέξε εσύ, ας πούμε. Πάρτο. Πάρτο και τρέξε, έτσι. Το οποίο έχει κάψει πολύ κόσμο. Okay, yeah. Έτσι, γιατί εννοείται ότι όταν δώσουμε πολύ σκηνή, έτσι, θα κρεμαστούν και πολλοί. Mm-hmm. Δεν θα χρησιμοποιήσουν όλοι για να σωθούν. Και ας πούμε, εγώ δεν. Ένας από τους λόγους που πολλοί έχουν, ας πούμε, κακή γνώμη για το Kubernetes είναι γιατί το κάνουν abuse μέχρι αηδίας.
Γιατί το λες αυτό? Γιατί βάζουμε Kubernetes, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρω, γιατί είναι ανάβει λάμπα. Όχι. Μάμα, όχι, μάλλον ανάβει λάμπα μπορεί να είναι fair, έτσι. Κάνω. Εγώ, ας πούμε, δεν θα βάζα ποτέ Kubernetes σε ένα persistent, σε ένα persistent service που δεν είναι aware του Kubernetes, έτσι. Το οποίο το κάνω πάρα πολύ. Γιατί δεν θα το έκανες αυτό? Γιατί δεν είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Απλά. Δεν έχει το tooling. Η αλήθεια είναι, κάναμε σε ένα πελάτη deploy Sentry σε Kubernetes. Το Sentry είναι ένα σύστημα το οποίο μαζεύει τα exceptions, επειδή είναι και σου και όλα αυτά. Είναι open source, η βασική του έκδοση. Το οποίο αναγκαστικά θέλει persistence γιατί έχει μια βάση δεδομένων, έχει κάτι. Anyway, έχουμε θέμα με αυτό. Δεν έχει διαφθείρει, παιδιά. Το Kubernetes, λοιπόν, ένα πράγμα. Πάμε, πήγαμε στο Kubernetes τώρα. Πειράζει. Είναι η ιδιότητα που έχω, έτσι. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Kubernetes. Για να το κλείσουμε, γιατί δεν θέλω να μιλήσω πολύ για Kubernetes, γιατί υπάρχει λόγος, εσείς ασχολείστε, ξέρετε καλύτερα, εσείς δεν ξέρετε, δεν ξέρετε, τα ξέρετε. Ασχολούμαστε, προτιμούμε να μην ασχολούμαστε. Ναι, λοιπόν, το Kubernetes είναι ένα σύστημα το οποίο σου επιτρέπει να τρέξεις κάποιους containers και να φροντίσει, γιατί αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός, αυτοί οι containers να τρέχουν SI και να τους χειρίζεται και να χειρίζεται και τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων αλλάζουν. Κτλ. Και εκεί μένει. Ωραία. Τι γίνεται, επειδή ακριβώς έχει τη δυναμική αυτή και έχει και τη λογική του ότι ξέρεις τι, είναι throw away αυτό που τρέχω τελικά. Είναι throw away. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι εγώ το τρέχω τώρα. Αν θέλω να το κατεβάσω, το ρεβάζω. Αν θέλω να το κάνω update, το κάνω update. Πρέπει να μπει εσύ από πίσω να με ένα operator με κάτι, ένα controller, να κάτσεις να του πεις, κοίτα. Περίμενε, άκουσα ότι θες να το κατεβάσεις. Γιατί αυτό είναι ο controller, έτσι. Στην πραγματικότητα πήραμε το controller από το MVC και το βάλανε εκεί και ουσιαστικά εσύ κάνεις hook πάνω στο controller, στο event τέτοιο και λες, α, πάει να το κατεβάσεις, παιδιά, πάει να το κατεβάσεις, περίμενε ένα λεπτό, κάτσε. Να το μαζέψουμε. Ναι. Αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το Kubernetes, αυτό είναι ο controller και ο operator σου που τρέχει, έτσι. Το Kubernetes σαν καθ' αυτό δεν έχει φτιαχτεί να τρέχει persistent software, γιατί άμα πας στη βάση σου την ώρα που γράφει και της πεις ναι, δεν ξέρεις τι είναι ό,τι έγραψε. Το καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό δεν είναι φύση, δεν υπάρχει λογική από πίσω το να βάλεις μια MySQL πάνω σε ένα Kubernetes cluster χωρίς να έχεις έναν operator ο οποίος, ή ένα controller ο οποίος ξέρει τι σημαίνει. Δεν τον έχει γράψει εσύ πρώτα απ' όλα. Γιατί εσύ. Ναι. Δεν το λέω για σένα, το λέω γενικότερα ότι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ ξέρω τι κάνει η MySQL απ' έξω και ανακατοτά. Όχι, ρε φίλε, δεν ξέρεις γιατί εγώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή άνοιξα τα ματάκια μου να διαβάσω τι κάνει το NoDB και ακόμα δεν έχουν κλείσει τα ματάκια μου. Το NoDB. Δηλαδή. Ναι. Είπες, ναι, οκ. Okay. Και τη διαφορά έχει από τα My. Έλα, μωρέ, ο Γκρινιάρης φίλος μας είχε ζαλίσει κάποια στιγμή με ένα άλλο engine της MySQL, το... Πιο απ' όλα. Ένα που ήταν με fractals μέσα. Ω, Χριστέ μου. Γιατί να χρησιμοποιήσεις, μωρέ, τώρα MySQL. Εντάξει, φτάνει. Είπα. Φτάνει. Μαρία, Postgres, ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Ξέρεις, εγώ έχω ένα κρυφθέρα. Η Postgres νομίζω ότι δίνει πλέον επίσημα operator για Kubernetes. Νομίζω. Α, ναι. Νομίζω. Ναι, ρε, Μανάρη μου, αλλά πάλι. Καταλαβαίνεις πάλι. Δηλαδή, εγώ πλέον σε πελάτες λέω, παιδιά, το Persistence Managed. Είμα ναι. Okay. Και πάμε. Τρέχετε πάνω στο Kubernetes ό,τι θέλετε. Βάλτε, δεν ξέρω, βάλτε και δύο ξυσταριές. Μα δεν έχει νόημα να... το management των database services δεν είναι απλή δουλειά. Άγια σου. Ναι. Deal with it. Είτε τη βάλεις σε ένα server και το φυλάς το VMI σου μόνο σου, είτε το βάλεις στο Kubernetes, είτε μαλακία είναι. Το θέμα είναι να το κάνει κάποιος άλλος μάνας για σένα. Επίσης, και η σχεδιασμός πια πάνω στο software σχεδιασμό, αν το software σου δεν είναι αυτό που λέμε τώρα με marketing, πώς το λένε, cloud native, γενικότερα, που το cloud native τι είναι, το cloud native είναι, παιδιά, μπορούμε να το κατεβάσουμε αυτό το ρημάδι όποτε θέλουμε, είσαστε ok με αυτό. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό δεν θα σκάσει. Αυτό είναι το cloud native, τίποτα άλλο. Τέλος. Θα πάρετε τα 12, τους 12 κανόνες για να το πω ελληνικά, τέλος πάντων. Το 12 factor. Το 12 factor. 12factor.net είναι κάτι τέτοιο, είναι το εδώ. Ναι. Λοιπόν, μπείτε εκεί πέρα, διαβάστε τους, ακολουθήστε τους. Αν τους ακολουθήσετε, δεν θα σκάσει. Τέλος. Ναι. Αυτό. Είναι compatible τουλάχιστον. Cloud native, κάνω μια παρένθεση γιατί θα σκάσω να το πω. Έχουμε πελάτη παλιό με τον Μπάρι, ο οποίος μας έχει πάρει για training και το cloud native ήταν ένα checkbox
στη λίστα με τα specs που έπρεπε το software το καινούριο να έχει. Οπότε λοιπόν είχαν πάρει όλο αυτό το πράγμα που να φτιάξει, το είχαν κουμπώσει μέσα σε κάτι πόντες στους Kubernetes για να τσεκάρουν το checkbox. Δηλαδή και το τι είχαν κάνει γύρω-γύρω για να δουλεύει αυτό το πράγμα ήταν. Έτσι, να πηδάμε από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, τι είναι DevOps. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με τον Αντώνη. Νομίζω είχαμε κάνει ένα Q&A κάποια στιγμή, ένα live, μικρή κουβέντα μέσα στις καραντίνες και στα κόλπα αυτά. Αν θες την προσωπική μου γνώμη, το DevOps δεν είναι ένα πράγμα. Είναι σαν το Agile. Είναι αυτό το οποίο είναι, ας το πούμε, για την κάθε εταιρεία. Άμα με ρωτήσει γιατί κάτι πιστεύω ότι πρέπει να είναι το DevOps, είναι τα λιγότερα δυνατά πρόσθεση για την περισσότερη δυνατή αυτονομία. Αυτό. Το είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Άρεσε. Εγώ θα πω κάτι πιο απλοϊκό και που θα το καταλάβει δηλαδή και αυτοί που δεν ξέρουν τον προγραμματισμό. Είναι ο αγανακτισμένος developer σε μια ομάδα. Όχι, όχι το DevOps, η τεχνοτροπία, έτσι. Γιατί, ναι. Γιατί πλέον ψάχνουμε DevOps developer. Δεν, DevOps δεν είναι ρόλος. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, ας το πούμε ότι είναι ρόλος. Okay. Είναι αυτός ο ταλέπορος ο developer, ο οποίος ήξερε λίγο systems παραπάνω από τους άλλους, γιατί έχουμε και αυτούς τους developers. Που δεν, δηλαδή γράφουν κώδικα και δεν ξέρουν πώς τρέχει από κάτω. Αυτό είναι κουβέντα που πρέπει να την κάνω με το γνωστό κύριο. Δεν μπορώ. γιατί υπάρχει. Γιατί θα ρίξουμε πολύ χολή και οι δύο μαζί. Ωραίο είναι αυτό. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε το επεισόδιο. Εμείς εδώ πέρα είμαστε. Α, ναι, όντω να το κάνουμε ένα joint επεισόδιο. Ναι, αλλά πώς θα με βρείτε μετά. Εντάξει, εντάξει. Όταν ξανάρθει. Όταν είστε διαθέσιμοι θα το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτός ο αγανακτισμένος developer που είπε, ρε παιδιά, δεν μπορώ να ξαναγράψω, να ξαναεκτελέσω όλες τις εντολές τη μία πίσω την άλλη για να κάνω deploy. Θέλω να πάω σπίτι μου, θέλω να, δεν ξέρω, θέλω να... Δεν θέλω να κάνω αυτό, ναι. Το ίδιο πράγμα, ναι. Δεν θέλω, δηλαδή, δεν. Πραγματικά, και όταν κάνω update δεν θέλω άλλο πια. Και κάποιος το παιδί μου πράγμα το σκέφτηκε και είπε, ναι, θα το... στην αρχή το κάνω ένα σκεπτάκια. Ωραία. Αυτό το DevOps δηλαδή δεν είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό, η τεχνοτροπία αυτή έτσι ήταν τα σκεπτάκια τα μικρά που γράφαμε και να κάνουμε deploy από την πραγματικότητα. Σκεπτάκια στο GitHub Actions. Ναι, μπράβο. Τελικά. Μου άρεσε. Όχι, μου αρέσει το GitHub Actions. Τουλάχιστον εγώ μισώ θανάσιμα το Jenkins. Ναι, θανάσιμα. Ναι, ναι, ναι. Θανάσιμα. Δηλαδή μπορώ να φύγω από συμβόλαιο για το Jenkins. Μπορώ να πείσω αν είσαι ατζέντη, αν μου πει ότι έχει Jenkins η δουλειά που θα. Α, εγώ το κάνω με το Teams αυτό. Μα έχει μάθει το Teams. Με το Zoom. Δεν νοιάζει, έχω κάνει το θεραπεία εκεί. Δεν νοιάζει. Αλλά το Jenkins το μισό θανάσιμα. Πιστεύω ότι το καλύτερο CI ever με μεγάλη διαφορά και θα το πω δημοσίως είναι το Concourse. Το οποίο είναι πάρα πολύ. Για πάρα πολλούς λόγους που είναι και πολιτικοί, είναι και άλλοι. Δεν έχει πάει εκεί που πρέπει να πάει. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο. Concourse. Concourse CI. Κάπου. Εσύ μου το έχεις προτείνει και είχα παίξει κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι σε ποιο context. Περίμενα να πεις στο GitLab CI και να λέω θα πάθω καρδιά. Λέω. Όχι, όχι, μην πάθεις. Δεν είναι, όχι, όχι. Το Concourse, νομίζω το Concourse το έχουν αντιγράψει πάρα πολύ. Έρχεται με μία. Άμα σου εξηγήσω τη λογική, την οποία δεν μπορούμε να την πούμε τώρα, άμα κάτσω και σου δείξω πώς δουλεύει το Concourse, θα μου πεις σοπαρε φίλε. Γιατί εκεί είναι. Όλοι κοιτάμε γενικότερα τα CIs και τα κοιτάμε υποπτικά. Ξέρεις, μου κάνει αυτό, ναι, ρε παιδί, μου κάνει check, 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 ξέρεις, αυτό εκτελέστηκε σωστά, αυτό εκτελέστηκε σωστά. Παραγόμενο, OK, αυτά πήρα το artifact, okay, αυτό. Ή ξέρω εγώ, χτίστηκε το τάδε, έτρεξε Terraform, ξέρω. Α, OK, εντάξει, αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν δεις τη δομή του και το πόσο πακετάρει τα πράγματα και πόσο όλα είναι pipes, mm-hmm. Που είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο, τότε θα καταλάβεις. Όταν μπεις αυτό το μοντέλο, μετά θα κοιτάς πίσω και θα λες ναι, ωραίο το GitHub Actions, αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτό. Okay. Ξέρεις, είναι ωραίο, δεν μπορώ, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα κατηγορώ κανέναν που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εργαλείο. Ακόμα και Jenkins, το είπα. Ωραία, είναι και on record. Ακόμα και Jenkins. Αν σου κάνει τη δουλειά σου, ok, μαζί σου, μακριά από μένα, αλλά ok. Εντάξει, ok, δεν θέλω να το πιάσω εγώ. Ναι. Δεν θέλω να κάνω deal με αυτό, ας πούμε. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει σε πολλά CI και στο GitHub Actions μέσα σε αυτό είναι το ότι πολλές φορές steps τα επαναλαμβάνει και τα ξανατρέχει, ενώ στην ουσία έχουμε γίνει ήδη στο παρελθόν και θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να είναι κασαρισμένα. Εγώ με τους ανθρώπους θέλω τα πάντα να είναι ταχύτατα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο GitHub Actions έχεις βάζει ένα action που λες, ρε παιδί μου, εγκατέστησε με την Python 3.8.
αφού έχει ξανατρέξει GitHub Action, ρε παιδί μου, για αυτό το repository πριν και είναι ίδια. Και τα, ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι οτιδήποτε έχω πριν δεν το επηρεάζει αυτό. Αυτό είναι. Το concourse. Το πες. Ναι. Δηλαδή, έχω τη δυναμική. Έχω την επιλογή. Έχω την επιλογή να μου κασάρει το πρώτα απ' όλα το, ναι, το συγκεκριμένο. Ένα το κρατούμενο. Έχω την επιλογή. Ακόμα και το να έρθει αυτό το παραγόμενο. Να φτιάξω ακόμα και το δικό μου resource. Δηλαδή, αυτό που φέρνει την Python μέσα και την compiler και την. Να είναι δικό μου το ρίσκο. Αυτό μπορεί να το κάνει στην GitHub Action με δικό σου action. Εννοείται. Okay. Απλά σου λέει, παιδί μου, ότι. Αλλά αυτό είναι ο κανόνα σου, εκείνη η μαγιά. Η μαγιά είναι ότι είναι ο κανόνα σου και ότι όλα για το concourse είναι check, push και pull ουσιαστικά. Okay. Okay. Δηλαδή, έχει τρία actions μόνο. Δηλαδή, το resource σου, το input ενός task, να το πω αλλιώς, είναι τρία actions. Είναι το check, το resource κάθεται και λίγο κάνει poll, το σκριπτάκι που είναι το check. Και λέει, και τσεκάρει ότι του πεις εσύ. Είναι git, θα κάνει git pull. Εντάξει. Είναι η fetch. Το entry point, ας πούμε το. Έτσι. Ναι. Άλλαξε το reference ID. Οκ, okay, άρα κάτι πρέπει να κάνω. Άρα θα εκτελέσω το pull ή θα εκτελέσω το push. Ανάλογα θα μου πεις εσύ μες στο pipeline. Okay. Άρα το resource έχει όλο το knowledge τι πρέπει να κάνει με αυτό το resource. Okay. Τελικά. Okay. Αν εγώ λοιπόν θέλω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, μπορώ να το πω. Μπορώ να κάνω overload. Και είναι όλα pipes. Δηλαδή, εκτός από το check είναι μόνο το μόνο που δεν είναι πολύ pipe, είναι ένα check. Είναι true false. Ναι. Okay. Το pull και το push όμως είναι pipes. Δηλαδή, παίρνουν κάποια data, βγάζουν ένα συγκεκριμένο τύπο data. Δίνουν κάποια data, το δίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Okay. Και είναι τόσο generic και τόσο όμορφο. Που αυτό μπορεί να το πάρει στο μοντέλο και το βάλει ακόμα και στην εφαρμογή σου, λέει λόγο. Δηλαδή, να φτιάξει μια εφαρμογή η οποία να συμπεριφέρεται με αυτό το pipelining και να είναι OK. Πάμε να διαβάσουμε concourse. Ναι, ναι, τώρα έχω μαγευτεί εγώ μέσα στη φάση. Ναι, αλλά πρέπει να κάνω να το εξηγήσω. Να κάνουμε ένα zoom, να σε δείξω. Κάνουμε κάτι άλλο που να παίζει πάνω από web. Όχι zoom, το μισούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ αναγκαστικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Όχι αναγκαστικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το software αναγκαστικά. Ο καθένα μου ζητάει. Θέλω το. Ξέρω εγώ το Delta. Τι είναι το Delta. Αντώνη, για σένα τι είναι DevOps. Για μένα είναι βασικά ο τρόπος που θα καταφέρεις ώστε η systems ομάδα και οι developers να μην είναι silos. Βασικά, άμα καταφέρεις αυτό το πράγμα, όλο. Είναι, νομίζω ότι είναι side effect λίγο αυτό το συγκεκριμένο. Δεν είναι ακριβώς ο ορισμός. Χι. Δηλαδή, ο ορισμός για μένα είναι αυτό. Χωρίς να το επιβάλλω και να σου λέω τι είναι, αλλά δηλαδή είναι λίγο παραπάνω από αυτό που πες. Ναι. Όχι, μαζί σου, ναι, απλά. Ωραία, ο σκοπός μάλλον, να το πω αλλιώς. Ναι. Ο σκοπός είναι να καταφέρεις αυτό. Θες να καταφέρεις οι ομάδες αυτές αντί να είναι ping-pong ότι δικιά σου ευθύνη, δικιά μου ευθύνη, να είναι ότι. Ξέρεις, πρέπει αυτό το πράγμα να πάνε το δύο πελάτη. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να κάνεις, ξέρεις, ή εγώ φταίω ή εσύ φταίς, δεν έχει σημασία. Θέμα είναι να συνεννοηθούμε και να βρούμε τον τρόπο να το πάμε μπροστά. Είναι αυτό το κομμάτι του κάλτσου, αυτό που περιγράφεις, ας πούμε. Ναι. Είναι μεγάλο κομμάτι του κάλτσου. Οπότε, ναι, εγώ. Ναι, δεν θα το περιέγραφα με. Το άφηνα πιο abstract, γιατί ο σκοπός είναι αυτός. Τώρα, άμα θα είσαι να το κάνεις κάνοντας μέρη την ομάδα, χωρίζοντάς την, μαθαίνοντας τους developers να χειρίζονται το Kubernetes, το αντίστροφο ή οτιδήποτε άλλο, that's fine. Αλλά. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπει σε αυτή τη λεπτομέρεια. Βασικά, απλά για μένα, για να μπω έτσι λίγο στο αυτό το κρόχολο που έλεγα με το Γιάννη, πάμε. Είναι ότι ο developer πρέπει είναι υπεύθυνος για τον κώδικα που τρέχει. Σωστό. End-to-end. Δηλαδή, δεν δέχομαι τον developer που μου πει, ξέρεις τι, έγραψε αυτό το query, φτιάξτε. Κατεβάζει την database την ώρα που τρέχει, ας πούμε, αλλά αυτό θέλουμε, άρα φτιάξτε δεν ξέρω, φτιάξτε την database. Όχι ρε φίλε, είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, από το οποίο το συναντάμε και σήμερα. Δηλαδή, συνεχίζουμε, παρόλο που έχουμε μπει σε αυτό το κομμάτι, έτσι, του systems orchestration, γιατί εγώ το DevOps το λέω systems orchestration γενικότερα, λέω platform orchestration. Δεν. Και μ' αρέσει και σαν ρόλος, δηλαδή. Σαν ρόλος μπορεί να πεις ότι είσαι systems orchestrator ή platform orchestrator. Okay? Γιατί εκεί τι κάνεις, ουσιαστικά. Κάνεις ακριβώς αυτό που πρέπει. Δηλαδή, συντονίζεις πρακτικά κώδικα και ανθρώπους. Ωραία. Είτε μέσω
με τρόπο τεχνικό, ναι. Συστημικό, είτε με τεχνικό τρόπο, είτε ακόμα και με κανόνες. Okay. Με όποιο και αν είναι, πάντως συντονίζεις συστήματα και ανθρώπους. Αυτό κάνεις στην πραγματικότητα. Και όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει κάπως, ξέρεις, κάπως τα πράγματα να κολλάνε. Δεν μπορεί λοιπόν να βγει κάποιος και να πει, ξέρεις τι, δεν με ενδιαφέρει που θα τρέξει. Mm-hmm. Αυτό το δεν με ενδιαφέρει που θα τρέξει είναι το κακό πολλών πραγμάτων. Ωραία, το κακό των πολλών πραγμάτων, δηλαδή, και το πώς θα τρέξει, άρα δεν με ενδιαφέρει, it's your thing, okay, deal with it, αποποιούμε τις ευθύνες. Είναι λίγο μαλακία. Εγώ ετοιμαζόμουν να το πω ότι εμένα μου αρέσει πολύ το δεν με ενδιαφέρει που θα τρέξει από την άλλη εντελώς πλευρά, το ότι αυτό θα τρέξει παντού. Το έχω φροντίσει εγώ να τρέξω παντού, οπότε δεν με ενδιαφέρει που είναι στην ουσία, γιατί έχω φροντίσει γι' αυτό. Είναι το αντίστροφο, είναι η ίδια τάκα, αλλά για να πεις άλλο πράγμα. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι είναι τόσο, γιατί στην ουσία ποτέ δεν θα τρέξει ένα σημείο. Δηλαδή, ωραία, εγώ κάνω develop στο laptop μου. Τα test θα τρέξουν στο CI. Ναι. Μετά θα τρέξει στο production. Μπορεί το staging ή κάποιο άλλο κάναρι περιβάλλον να είναι κάπως διαφορετικό. Οπότε στην ουσία πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να γράφουμε αγνωστικό κώδικα και πλέον ειδικά επειδή κακά τα ψέματα έχουμε υπολογιστές οι οποίοι έχουν άρμα επάνω, πρέπει να είναι αγνωστικό και στο architecture. Εκτός και αν η εφαρμογή προβλέπει να είναι γνωστικό. Κοίτα, στην αρχιτεκτονική. Σίγουρα είναι agnostic στο architecture, αλλά μέχρι ένα level. Έτσι, δηλαδή πρέπει να ξέρεις και το limitation στο architecture που χρησιμοποιείς. Ναι, όχι. Δηλαδή, το ότι είναι agnostic δεν σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση. Ότι δεν έχει side effect. Σωστό, ναι. Ο κανόνας του side effect, να το ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και το κάνουν πολύ push στην άκρη. Okay. Το side effect είναι side effect, δεν είναι μόνο το ότι χρησιμοποιώ switches στον κώδικα. Ναι, απλώς εγώ μπορεί για το ίδιο πράγμα να. Δεν πρέπει, ας πούμε. Μπορεί για το ίδιο πράγμα να έχω δύο βιβλιοθήκες στη διάθεσή μου. Η μία είναι platform agnostic, η άλλη παίζει μόνο σε Intel ή παίζει μόνο σε ARM. Και αυτή που είναι platform agnostic πρέπει να γράψω δύο γραμμές κώδικα παραπάνω, ενώ στην άλλη είναι αυτό που είναι να γράψω. Ξέρεις, μάλλον πρέπει να επιλέξω την platform agnostic γιατί αυτή μου δίνει περισσότερο resilience και στο τέλος της ημέρας είμαι μηχανικός. Ή άμα είναι open source, μπορώ να κάνω εγώ contribute κάτι για να μου δώσω το developer experience που θέλω. Ναι, αλλά είναι και τι κάνεις. Ναι. Δηλαδή... Έχω στο μυαλό μου πάντα εγώ το εφαρμογές. Ναι, ναι. Όταν μιλάω γενικά, μιλάω για web. Αν φτιάξει ένα δαίμονα, ας πούμε. Okay. Ο δαίμονας, ας πούμε, σε ένα unixοειδές περιβάλλον μπορεί να. Επειδή το file system είναι λίγο πιο sane, μπορεί να. Πετάει γιατί χρησιμοποιεί, κάνει heavy use του file system ή ένα συγκεκριμένο process πραγματάκι ωραίο το οποίο μπορεί πραγματικά εσύ να το κάνεις abuse ή να το κάνεις abuse χωρίς να το ξέρεις κιόλας γιατί πολλές φορές ξέρεις τι κάνει από πίσω η βιβλιοθήκη που λέγαμε. Λοιπόν, και να τρέξεις στα Windows ή σε κάποιο άλλο, ακόμα και σε ένα άλλο flavor από Linux ή Unixoides σε ARM που είπες, εσύ σε Mac. Και να έχει επιπτώσεις, γιατί εκεί το οπτιμαζίσουν αυτό δεν συμβαίνει, αλλά δεν το ξέρεις. Ναι. Okay. Δεν το ξέρεις γιατί είναι κρυμμένο από σένα και είναι ok, απλά να το αναγνωρίζεις. Όχι, okay, σωστά. Θέμα, έτσι. Ναι, δεν είναι συμφωνώ. Ότι, sorry, καλά θα κάνεις κάτι γι' αυτό. Όχι, okay, συμφωνώ. Συμφωνώ. Εντάξει. Πόπο. Τίποτα, γιατί με κοιτάτε γιατί. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είναι εύκολο γιατί κοιτάω έτσι. Κατάλαβε. Οπότε έχω. Απλά σταματήσα να μιλάω για την πίστοτα και δύο. Και λέω κάτι έκανα λάθος. Όχι, τίποτα δεν κάνεις λάθος αγόρι μου. Κανένα. Α, ευχαριστώ. Θα κάνω τότε την ερώτηση κρίσης, επειδή μίλησες για file systems. Ο Linus Torvalds έχει πει ότι το HFS Plus της Apple είναι το χειρότερο file system που έχει υπάρξει στον κόσμο, έχει χειρότερο και από τον Windows. Ναι. Το πιστεύεις και εσύ? Δεν το πιστεύεις πολύ. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα πω ότι είναι eventually consistent η μαλακία. Που έχει τύχει να έχει κατεβεί το αρχείο και σε ένα τέρι να το βλέπεις το LS και στο άλλο τέρι να μην το βλέπεις το LS. Γιατί απλά κάνουν κάποιο overlay περίεργο, δεν ξέρω τι κατά κάνω. Όχι, ψιλομαλακία είναι, γιατί είναι case insensitive το Apple File. Το HFS Plus δεν ξέρω αν είναι το Apple File System. Οπότε. Μπορεί να επιλέξεις να είναι ή να μην είναι. Μπορεί να επιλέξεις. Ναι, απλώς το default είναι αυτό και δημιουργεί προβλήματα, ειδικά με το Git. Δηλαδή έχεις το Docker File, ρε παιδί, με μικρό D και δεν παίζει το Docker Build και το κάνεις rename σε μεγάλο D και δεν γίνεται commit μετά. Οπότε ναι. Κοίτα, αυτό το έχει. Ναι, αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα με το HFS. Είναι πρόβλημα το τι επιλογή. Μπορεί να το κάνει και στο Linux αυτό, να το ξέρει. Επίσης σε ορισμένα file systems. Okay. Ναι, αλλά αυτό είναι το. Case insensitive. Δεν ήξερα ότι μπορεί να το έχει. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια. Νομίζω ότι είναι κάποια τα οποία. Αυτό θα ήταν πρόβλημα βέβαια του GitHub.
Και επίσης το κάνεις και στα Windows βέβαια, γιατί έτσι. Οκ. Καλά στο Windows, αγαπημένα χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία το... αυτό που ήταν με τα B3's, ρε, το... BDRFS. Ε? BDRFS. Όχι το Better. Αυτό είναι, αυτά είναι από τα τελευταία. Το... Αχ, πώς λέγονται, το οποίο τελικά... BetterFS λέγεται, το BDRFS. Ναι, νομίζω. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Εντάξει, πολύ, όχι, όχι, αυτό είναι, μου αρέσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πούμε, παράδειγμα, εμένα με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ το XFS που ήταν της Silicon Graphics. Mm. Γιατί πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο χειριζόταν τεράστια αρχεία ήταν... Έχω χρησιμοποιήσει XFS. Ήταν γεια σας, δηλαδή, έχει έκανε πει... το αρχείο το θηρίο και έλεγε, εντάξει, παιδιά, άμα κυρίως ανοίγεσαι το αρχείο Συριακά, καταλαβαίνετε τι είναι, το να περάσεις, ας πούμε, να το κόψεις φέτες σε structures και να αρχίζεις να λες, παιδιά, πάω μπρος πίσω, δεν καταλάβαινε τίποτα. Αλλά βέβαια, επειδή ακριβώς δεν είχε journaling, είχε μόνο index journaling, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε data journaling, άμα το αρχείο το έκανες corrupt μέσα, δεν το είχες ποτέ. Όχι, το εξαφέρεσα με να μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μπορεί να εφαρμόσει πολλέ πολιτικέ πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να του πει ένα φάκελο για παράδειγμα να μην έχει κάποιο, να έχει file limit και τέτοια. Ναι, ναι, είχε πολλά έξυπνα πραγματάκια. Και επίση δεν είχε και νομίζω το θέμα με τα inodes, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχε κάνει κάτι. Ναι, μόνο τα έξυπνα. Δεν θα ήταν καλό inodes, δηλαδή. Το XFS δεν έχει. Νομίζω ότι το BDRFS έχει θέμα με τα inodes και σίγουρα και το ZFS, ZFS. Ναι, ναι, υπήρχε το JFS, υπήρχε το ZFS. Δεν είμαι καλό με τα file system γενικά, δεν θα. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η γράμμα. Ήταν ένα το οποίο ήταν πολύ promising το οποίο όταν βγήκε. Okay. Μιλάμε τώρα αρχές της 2000, έτσι. Το οποίο όμως ήταν πολύ promising. Δηλαδή συγκριτικά με το standard Linux file system ήταν το extended, ας πούμε. Αυτό που ψάχναμε. Αλλά έκανε corrupt. Πολύ corrupt λες στην αρχή. Και ήταν, τελικά δεν νομίζω ότι βγήκε ποτέ final. Θα σου κάνω το ερώτημα εδώ, το μεγάλο που είχαμε με το source, δηλαδή το online NDE που είχαμε φτιάξει. Το οποίο ήταν ψάχναμε. Λύσεις. Ψάχναμε να βρούμε ένα network file system, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε replication σε διαφορετικά nodes. Είτε replication το οποίο να είναι transparent εντελώς, είτε έστω remote access, αλλά να υποστηρίζει. Πώς λέει, file system events. File system events, iNotify. Γιατί το NFS δεν είχε. Νομίζω ότι το Chef το κάνει. Απλώς αυτό είναι αντικειστήστο τώρα το Chef, δεν είναι απλό πράγμα. Έχει φτιάξει ένας, δεν ξέρω αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη του. Έχει φτιάξει ένα παλικαράκι σε Golang, το SyncThing, το ξέρετε. Αλλιώς, άλλη θυμάμαι ή άλλο όνομα. Το ναι, οποίο ναι. Έκανε real-time replication. Ναι, το οποίο είναι peer-to-peer. Και το οποίο δεν το νοιάζει με το file system από κάτω. Κάνει πάρα πολύ ωραίο syncing. Δεν ξέρω αν θα κάνει τη δουλειά σας. Έχει ένα πολύ ωραίο library πάντως και γενικότερα είναι πολύ ωραία δομημένο. Εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή και επειδή διάβασα και τον κώδικα γιατί είμαι ζαβός. και διαβάζω τους κώδικες από πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Ήταν ενδιαφέρον και ο κώδικας του ενδιαφέρον, δηλαδή το approach του. Αλλά βέβαια να σας κάνει τη δουλειά που θέλετε. Το Unison είχαμε δοκιμάσει πάρα πολύ, που είναι λίγο πιο packaged, ας πούμε, σαν διαδικασία. Και μια Go βιβλιοθήκη είχαμε βρει, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν, η οποία έπαιζε. Μπράβο, ναι. Θα το βρω, το έχω δηλαδή. SyncThing νομίζω λέγεται πάντως. Μπορεί να είναι. Αλλά... Νομίζω ότι θυμάμαι άλλο όνομα, αλλά μπορεί να ήταν γι' αυτό. Το οποίο τρέχει κιόλας και σου δίνει και ένα web interface, άμα το έχει σε. Δηλαδή σε Linux και Windows, ό,τι θες το τρέχει. Δεν τρέχει τίποτα. Μάλιστα. Και κάνεις, η πλάκα ποια είναι, κάνεις register. Σου δίνει ένα key και κάνεις register το μηχανάκι σου και κάπως κάνει. Εκεί ήταν το περίεργο. Κάνει κάπως κάτι discover. Δηλαδή είναι ένα πολύ έξυπνο εργαλείο. Το οποίο μάλιστα το είχα προτείνει και σε ένα γνωστό φίλο. Ναι, αλλά ναι, είναι, θα το εστερνιστεί σε 20 χρόνια. Okay. Μάλιστα. Καλή φασούλα, ωραία πραγματάκια γενικά, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω καν, σας έχω δαγκώσει. Είμαστε κοντά δύο ώρες. Είμαστε δύο ώρες. Είναι νομίζω ωραίο σημείο να κάνουμε ένα wrap-up τώρα για να... Okay. Ξέρεις τι, θα ήθελα να κάνουμε ένα podcast με το φίλο μας, το Γκρινιάρη μαζί, οι τέσσερις μας. Ωραία. Δεν είναι Γκρινιάρη, πρώτα απ' όλα είναι αγαπημένος. Είναι αγαπημένος. Λοιπόν, θες να μας πεις πώς γνωριστήκατε. Αυτό ήθελα να σου πω. Λοιπόν. Και για ποιον μιλάμε.
Δεν θα έχει πρόβλημα να μιλήσει. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Γιατί να έχει πρόβλημα. Τέλεια. Είναι αχτίστα πρώτα απ' όλα. Οπότε μιλάμε για τον Γιάννη, τον Παγωνάκο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, με τον Γιάννη ήμασταν μαζί στο Ruby Users Group. Okay. Και πέφτει μια συζήτηση από αυτές τις επικές συζητήσεις που κάνει ο Γιάννης, που μαζεύει τον κόσμο και του ρωτάει διάφορα πράγματα και πρέπει να απαντήσει σωστή απάντηση. και εκεί λοιπόν αρχίζουμε και συζητάμε. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος εν τω μεταξύ τι ήταν. Η τέτοια ήταν για το test driven και behavior driven development. Okay. Και μάλιστα το πόσο efficient είναι, ας πούμε, και πόσο μακριά μπορεί να πας στη βαλίτσα. Εγώ ερχόμενος από τον κόσμο του startup και πάνω κάτω έχω και ακόμα αυτή την ιδέα. Βγήκε και είπα αυτό το πεδαριώδες, το οποίο λέει ότι κανένα τεστ, ρε παιδί μου, δεν κάνει γκαραντία ότι ο κώδικα σου τελικά είναι bug free και ότι τέλος πάντων, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνει. Δηλαδή, okay, να γράψεις τεστ. Okay. Μην δίνεις τον όνομα. Ναι, αλλά εντάξει, καλό είναι τα τεστ να μην είναι περισσότερος κώδικας από ότι ο ίδιος ο κώδικας που έχει γράψει. Δηλαδή είναι παράνοια. Δηλαδή, okay, προσπάθησε να το κάνει safeguard, ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το κάνει safeguard. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να βγει και λίγο λάθος. Μπορεί πράγματι και εγώ, επειδή πήραμε και μπυρίτζι εκεί πέρα, να είπα και μια βλακία. Παραδέχομαι ότι δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι άρχισε ένα τρελό flame war μεταξύ εμένα και του Γιάννη μόνο. Κλάσικα. Όπου ήταν όλο το club γενικότερα, το Ruby Users Group, να είναι όλοι και να μας κοιτάνε και εμείς να κοπανιόμαστε όμως. Μιλάμε για άγρια, έτσι. Και μετά βγήκαμε για μπύρες και τσίπιαμε και είμαστε τρελά κολλητοί μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Δηλαδή... Υπάρχει άνθρωπο με χειρότερο onboarding από τον Γιάννη? Όχι, αυτό είναι άδικο. Άδικο? Ναι. Okay. Αλήθεια. Ναι, ναι. Εμένα με δυσκόλουσε το onboarding του Γιάννη. Ήταν ένα flame. Τότε εγώ ήμουν Linuxάς πιο πολύ. Mm. Ο Αντώνης είχε Mac και άλλο ένα άτομο. Είχαν convert σε Mac, πες. Όχι, και, αλλά πώς το ξεκινάει. Ξεκινάει να λέει ότι εντάξει τώρα, αν έχεις Windows και Linux που πρέπει να το κάνεις restart το machine κάθε 7 μέρες, αν βάλεις αυτά τα τέτοια και τα θρήσεις το χρόνο, έχεις χάσει, λέει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύνες, ξέρω εγώ. Τι μαλακίες λέει, δεν ασχολείται. Ναι, 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 ναι. Γιατί εκεί πρέπει να το σταματήσεις και να το πεις και αν δεν με ενδιαφέρει. Παραμίσει με αυτό. Αυτό. Εκεί σταματάει. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, είναι το θέμα του approach, λοιπόν. Αλλά το approach, να το ξέρετε, ότι είναι διπλό. Δηλαδή δεν είναι μόνο από τη μεριά του Γιάννη, είναι και τη μεριά τη δικιά μας. Σωστό. Οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ναι. Νομίζω ότι το approach είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και κάτι που λέγαμε πιο πριν. Όταν πλησιάζουμε κάποιον άνθρωπο, και ο Γιάννης είναι αστήρευτη πηγή γνώσεων. Okay? Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο σε πλησιάζει. Okay? Το τι αν είναι σωστός ή αν είναι λάθος, δεν μπορείς να τον κρίνεις με 5 λεπτά συνομιλίας ή ξέρω εγώ ακούγοντας τον να λέει κάτι. Σωστό. Okay? Πρέπει, είναι αυτό, είναι το approach. Είναι το, εδώ έχεις ένα λάθος στον κώδικα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Γιάννης μπορεί πράγματι να έρθει να σου πει κακώς, αυτό είναι, δεν διαβάζεται, τι έχεις να σου δώσει. Και να σου το πει έτσι. Okay? Ναι. Και πράγματι, αν το πάρεις με τη λογική όμως, τη φορέσεις το καπελάκι το επαγγελματικό το, και πεις, ναι, έγραψε μαλακία εδώ. Εμένα... Δηλαδή, αλλά δεν θα το πεις, ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Όχι, δεν υποστηρίζω, απλώς είναι approach. Είναι ότι ο Γιάννης θα σου έρθει... Εμένα με κέρδισε ο Γιάννης όταν μας πήγε ο Αντώνης στην εταιρεία σπίτι του Γιάννη να μας δείξει λίγο Scrum, ρε παιδί μου, και Agile και τέτοια πράγματα τα οποία εγώ τα μισούσα και ακόμα δεν έχω καλή σχέση, ρε παιδί μου. Αλλά πρώτον, ο Γιάννης ήταν φοβερός στο πώς θα εξηγούσε, οπότε εκεί έκανα πρώτα respect τα skills, κατά δεύτερον ήταν απίστευτα φιλόξενος σπίτι του, το οποίο εμένα με κέρδισε, γιατί αυτό δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι. Και κατά τρίτον, είχε έρθει μια φορά να κάνουμε ένα follow-up εδώ, ας πούμε, στο γραφείο, και άκουγε το πώς ένιωθες. Δηλαδή, ήταν εξαιρετικός ακροατής. Αυτό το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Ναι. Και λέω, εντάξει, πώς είναι γαμάτος, λέω, εντάξει, τελείως. Ναι, εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ, ας πούμε, μετά από κάποια χρόνια που το λένε, το θέλουμε, καμία φορά δεν είμαι καλός ακροατής. Προσπαθώ. Ναι, και εγώ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι... Όχι, όταν μπω, τουλάχιστον στο προγραμματισμό, το κάνω. Δηλαδή τώρα έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου. Mm-hmm. Σε συζητήσεις, δυστυχώς, και το παραδέχομαι δημοσίως, δυσκολεύομαι να... Ακούσεις. Ναι, ναι. Που είναι
ακούω ρε παιδί μου, αλλά ταυτόχρονα λέω. Και είναι μαλακία. Και κυρίως... Ναι. Μάλιστα. Οπότε, να ρωτήσουμε για προτάσεις. Πριν πάμε στις προτάσεις, θα πεις το surprise, το κοινωνικό. Ναι. Λοιπόν, να πω. Έχουμε newsletter μικρής κουβέντας, παιδιά, πλέον. Οπότε στο μικρήκουβέντα.fm μπαίνετε, γράφεστε και κάθε Δευτέρα παίρνετε μια ενημέρωση με το επεισόδιο της Παρασκευής και κάποια κλιπάκια που θα κόβουμε πλέον και θα βγαίνουν κάθε Δευτέρα, sorry, από το βίντεο, τα οποία είναι συνοπτικά κάποια θέματα. Αυτό βοηθάει γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να παρακολουθεί το YouTube ή οτιδήποτε, μπαίνει στο site μας, τα γράφει και επίσης θα έρχονται από email hey@mikrikuventa.fm στο οποίο όποιος απαντήσει, ο Αντώνης ή εγώ ρε παιδί μου, μπορούμε εκεί και να έχουμε μια συζήτηση. Ναι. Private, ιδιωτικά. Εν τω μεταξύ, άμα περιμένετε από τα κλιπάκια που θα δείτε τουλάχιστον για αυτή τη συζήτηση να καταλάβετε τίποτα, εμένα. Όχι, θα είναι και κουλίστηκα, ωραία. Οπότε αυτό, ναι, έχουμε newsletter. Και Twitter account. Τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, οπότε πριν κλείσουμε, πάνω είναι η φάση που άμα θες μπορείς να προτείνεις κάτι. Μπορείς να προτείνεις το πρώτο ή το τελευταίο, άμα θες να το. Να προτείνω κάτι. Οτιδήποτε, από άρθρο, blog post, προϊόν, άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εγώ είπα το Concourse, το οποίο σας AI θέλει όμως, θέλει να το δεις. Πιστεύω ότι το Concourse δεν είναι για κάποιον ο οποίος, ξέρεις, θέλει να τρέξει κάτι και να πει I'm done with it. Είναι πιο, έτσι. Πρέπει να ασχοληθείς. Ναι, πρέπει να, να έχεις κάποια σοβαρή υποδομή. Πρώτα απ' όλα να τρέχει κάπου και να είσαι έτοιμος να αλλάξεις τον τρόπο τον οποίο σκέφτεσαι και το πώς κάνεις deploy τα πράγματα και πώς δουλεύεις τα πράγματα. Okay. Δηλαδή, έρχεται με μια φιλοσοφία από πίσω που εξήγησα προηγουμένως που τελικά δεν την είπαμε. Στον τρόπο δουλειάς είναι opinionated. Okay. Mm-hmm. Αλλά στη δικιά μου εμπειρία δεν θα σε κομπλάρει ποτέ. Δηλαδή, είναι opinionated με μεν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποιο κομμάτι το οποίο θα σε ζωρίσει με την έννοια του αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Okay. Αυτό. Okay. Μπορεί να προτείνεις και παραπάνω από ένα πράγμα, να ξέρεις. Oh. Άμα θες, άμα... Είναι option, δεν είμαι... Όχι, δεν είναι. Τι να προτείνω, δεν έχω κάποιο έξυπνο software ή κάτι τέτοιο, βιβλιοθήκη, ξέρω κάτι. Εγώ δουλεύω, ας πούμε, gaming που λέγαμε, μ' αρέσει πάρα πολύ Godot. Σαν game engine. Godot. Godot, ok. Μπορεί να γράψει και σε Sharp, αν θέλει. Που για κάποιο λόγο έχω αρχίσει και ξαναγράφει για κάποιο άλλο στυλό. Αλλά εντάξει. Ναι. Σε Sharp ή. Έχει GD script. Έχει μια γλώσσα που λέγεται GD script που είναι στα Python. Okay. Μπορεί να ξεκινήσει πάρα πολύ εύκολα να γράφει παιχνιδάκια μικρά, κυρίως 2D και 3D. Την έχει. Το engine αυτό το έχει φτιάξει ένας τυπάκος πολύ ωραίος από την Νότια Αμερική, αν θυμάμαι καλά. Και είναι πάρα πολύ έξυπνο game engine. Είναι τσαμπέ, δεν θα σου πάρει λεφτά επίσης. Και είναι ιδανικό αν θέλεις να ξεκινήσεις σε αυτόν τον χώρο χωρίς να πληρώσεις το Unreal ή το Unity. Okay, ναι. Τα οποία εντάξει είναι μεν. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά γιατί να. Δηλαδή, ακόμα να σου πω και κάτι, ακόμα και αν βγάλεις στο Unity που λέει το license πάνω από 100 χιλιάρικα, γιατί να τα δώσεις στο Unity. Εντάξει, να πάω στο Unity και να γυρίσω και να του πω, ξέρεις τι, έβγαλα, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα, ωραία, πάρε 5 χιλιάρικα. Που λέει ο λόγος. Εντάξει, και αυτό είναι. Εντάξει, με βοήθησες, γιατί δεν είμαι ότι βγάζω, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Ναι. Έβγαλα 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι ένας. Είναι να περάσω και με το χρόνο που έχω σπαταλήσει, γιατί μιλάμε για game development, έτσι. Ναι. Δεν βγάζεις κώδικα αύριο. Όχι, δεν είναι ένα playable. Και είναι από τους πιο πιεστικούς και αγχωτικούς και οριακά τοξικούς χώρους. Ναι, αφού έχει crunch times και όλα αυτά, ναι, και ξέρετε. Ναι. Γιατί να τους πρόχνω εγώ το 5% ή το 10%, γιατί θα μου πάρει το 5% η Unity, θα μου πάρει το 10%, το 20% η Apple, θα μου πάρει ο καθένας. Τέλος, ας πούμε, εσύ δουλεύεις για την ψυχή της μάνας σου. Ναι, καλά, οκ. Αν το έχουν πάει, το έχουν γυρίσει όλες τις εταιρείες. Ναι, και έτσι πάει το software γενικότερα, παιδιά, δυστυχώς. Όποιος βγάζει κάτι που αξίζει κάτι παραπάνω, δυστυχώς αρχίζει αυτό το subscription-based πράγμα, ή τέλος πάντων όταν αρχίζει και βγάζει λεφτά, θέλουμε κι εμείς. Το οποίο είναι οκ, ρε παιδί μου, αλλά. Δεν με βοηθάς, δηλαδή
Εντάξει, πήγαινε τράβα πάρτα από αυτό που βγάζει εκατομμύρια. Πήγαινε στην Bethesda, ξέρω εγώ, που βγάζει το Skyrim και βγάζει. Ξέρω, που δεν ξέρω και αν βγάζει λεφτά. Οκ, okay, την είπα, sorry. Που την πήρε και η Microsoft, νομίζω την έχει. Η Microsoft πήρε την Blizzard. Πήρε και την Blizzard, ναι, εννοείται. Αλλά τέλος πάντων πήγαινε. Η Bethesda, νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άλλο που δεν θυμάμαι, τα έχω χάσει τα πολύ. Αλλά ναι, πήγαινε περίπου σε κάποιο μεγάλο, σε ένα game studio και πάρτα. Μην τα παίρνει από τον. Indie developer, ας πούμε. Εδώ βάζω ένα subscription, το οποίο είναι normal, ας πούμε. Ναι, 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 αυτό. Γενικότερα είμαι υπέρ, του να πληρώνεις το software το οποίο χρησιμοποιείς. Τέλος. Ας είναι και Microsoft, ας είναι, ξέρω, και το Office το χρησιμοποιείς, αν το χρησιμοποιείς επαγγελματικά, να το πληρώσεις, φίλε. Ναι, ναι. Αλλά, άμα γυρίσει, ας πούμε, όπως η Oracle, σου πει, ξέρω εγώ, για κάθε CPU που έχεις τώρα, θα πάρεις το i9 που έχει 20 threads, θα μου δώσεις, ξέρω εγώ, ένα εκατοστάρικο, θα τις δώσω, μπράβο, θα τις δώσω. Ναι. Πολλές μπούτζες, έτσι, και λογικό δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει λογική και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν είμαι υπέρ του πειρατικού software, σε καμία περίπτωση, ότι χρησιμοποιώ το πληρώνω, επαγγελματικά το πληρώνω, χρόνια τώρα, και το κάνω γιατί ο Πάρης και δουλέψει αυτό και πρέπει να πληρωθεί, ρε φίλε. Απλώς κάποια πράγματα δεν είναι εκβιαστικά, ναι. Ναι. Αλλά, αν ο Πάρης μου ζητήσει 1 εκατομμύριο για αυτό το software, θα του πω Πάρη μου, sorry, πάρ το software σου και βάλω το εκεί που ξέρεις. Ναι. Εντάξει, αυτό. Sorry, δεν είναι. Makes sense. Όχι, όχι, όχι. Αυτό, εκεί. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το software, μάλλον. Θα χρησιμοποιήσω κάτι άλλο που μπορεί να με πονέσει περισσότερο, να με δυσκολέψει περισσότερο. Θα πάω προς τα εκεί. Αυτό. Mm. Ναι. Πάρη, είναι από. Τι να προτείνω, πολύ καλό τέτοιο. Θα προτείνω το Matrix, προφανώς, για όσοι δεν το έχουν δει, Αντώνη. Όχι. Εγώ δεν έχω δει καν το Το Matrix το 1 θεωρώ ότι είναι mind-blowing ταινία και επειδή ξέρω κόσμο που δεν του αρέσει, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μην σου αρέσει το Matrix, αν καταλάβεις τι είναι το Matrix. Όχι πια όμως. Το θεωρώ. Έχει χάσει αυτό το. Δηλαδή το Matrix ήταν εκείνη την εποχή που βγήκε. Ναι, νομίζω. Θα το έχει κάτι. Όχι, δεν έχει το ίδιο effect. Αλλά είναι δύσκολο να μην σου αρέσει. Δηλαδή, άμα καταλάβεις αυτό το οποίο λέω, και το Blade Runner. Που είναι πιο παλιά εποχή. Και τώρα το Blade Runner δεν έχει το wow factor. Αλλά θεωρώ το Matrix την πιο για μένα ολοκληρωμένη ταινία ever. Δεν έχω δει ταινία που να πιάσει μεγαλύτερη γκάμα θεμάτων. Κάτω από την ίδια ομπρέλα με συνοχή και γαμάτη αισθητική. Ερώτηση. Ναι. Sci-fi ή hard sci-fi. Τι είναι το hard sci-fi, δηλαδή. Okay. Hard sci-fi είναι sci-fi το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε real science. Τύπου Interstellar. Ναι. Πιο κοντά στην Τεστέλα ή στην Οδύσσο Διαστήματος. Μπράβο. Οδύσσο Διαστήματος είναι hard sci-fi. Δεν την έχω δει. Αλλά όχι sci-fi. Κυρίως στην ταινία, ας πούμε, βλέπεις όταν βγαίνει ο άλλος διάστημα, δεν ακούς τίποτα. Α, αυτό είναι εντάξει, θεωρώ σωστό, αλλά γενικά sci-fi. Και cyberpunk. Είμαι άνθρωπος cyberpunk από παιδί. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, το Expanse. Δεν το έχω δει. Πάρα πολύ. Θέλω να δω τώρα. Διάβασέ το καλύτερα. Αλλά το έχουν κάνει πολύ καλό. Πραγματικά το έχουν κάνει πολύ καλό. Ο Σωτήρης, ο φίλος μου, ο Σωτηρόπουλος, θα διαφωνήσει γιατί του χαλάει την αισθητική όσον αφορά ότι ήταν πολύ φθηνό το πρώτο σε. Εντάξει, είναι λίγο ο Σωτήρης. Αυτό τον αγαπάω. Είναι artist. Τον αγαπάω. Είναι ο γιος μου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μένουμε στο ίδιο χωριό στην Αγγλία. Α, ναι. Τι ωραία. Και παίζουμε και D&D και τέτοια, κάνουμε διάφορα πράγματα. Αλλά ναι, ας πούμε, εμένα το Expanse. Το περίμενα σαν τρελός γιατί το είχα διαβάσει. Είχε ξεκινήσει σαν. Για να γίνει video game, δεν έγινε video game, είναι τελικά σειρά. Και νομίζω ότι παρόλο το οποίο έχει κάποια βέβαια non-scientific, έχει πιάνει το νόημα κυρίως του πώς η ανθρωπότητα θα επεκταθεί μέσα στο ηλιακό σύστημα. Γιατί αν μείνεις εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το πώς θα φτιαχτούν οι κοινότητες στο ηλιακό σύστημα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι Game of Thrones. Okay, καλά, okay. Στο διάστημα. Αλλά πραγματικά Game of Thrones στο διάστημα. Δηλαδή είναι εκεί ο Άρης. Οπότε προτείνεις και το Expanse. Το Expanse μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ? Σαν βιβλίο ακόμα περισσότερο. Okay. Ναι, ωραία, θα το ακούσω και θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, εγώ θα ρίξω τελείως συζήτηση, θα την ισοπεδώσω. Έτσι. Εγώ θα πω παιδιά XP σκούπα. Okay. Αρχικά θα πω οποιαδήποτε. Ο φίλος μου Δημήτρης, αν μας ακούει, μου είπε πάρε απλά μια σοβαρή έξυπνη σκούπα και δεν θα έχουμε επιθυμίσει. Και είχε δίκιο. Έχω πάρει την MOP-P, νομίζω, της Xiaomi. Ήταν εκτός από μια. Ναι.
Προφανώς δεν σου αντικαθιστά το καθάρισμα σπίτι σου, okay. αλλά σου διατηρεί το σπίτι σε πάρα πολύ καλή κατέτοια, χωρίς να ζορίζεσαι, απλά φεύγεις, πατάς ένα κουμπί. Είναι τέτοιο, okay. που μου αρέσει. Εγκρίνω full. Μάλιστα. Οπότε, πού μας βρίσκουν? Οπότε μας βρίσκουν στο Μικρή Κουβέντα FM και στο newsletter, στο Twitter Μικρή Κουβέντα FM πλέον. Όχι, χωρίς FM. Χωρίς FM, στο Twitter. Και μετά YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και οτιδήποτε άλλο στο podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που υποστήκατε την πολυλογία μου. Όχι, ήταν εξαιρετικό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Περάσαμε τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.